Γεια σου Πάρη. Γεια σου Αντώνη. Γεια σου Ματίνα. Γεια σας παιδιά. Έχουμε σήμερα καλεσμένη μαζί μας την Ματίνα, η οποία είναι security consultant, το λέω στον τίτλο. Κοντά. Στην Accenture. Αλλά πριν που περισσότερο θα μας πεις λίγα πράγματα για σένα, τι έκανες πριν, με τι ασχολείσαι γενικά, για να το πιάσω από εκεί. Ναι, βεβαίως. Φανταστικά. Ξεκίνησα σπουδάζοντας μηχανικό ηλεκτρονικών υπολογιστών στο Βόλο. Μια πάρα πολύ ωραία περίοδος στην οποία έμαθα ό,τι μπορούσα να μάθω από μια σχολή, να πάρω τις κατάλληλες γνώσεις και να αποφασίσω και τι θέλω να κάνω στο μέλλον. Ως προς τα τσίπουρα με ήχο τη γλυκάνηση. Βεβαίως, ναι, βοήθησα. Και στις ελεύθερες ώρες μου άρεσε λίγο και το security. Okay. Έτσι, όπως ξεκίνησα, ας πούμε, από τη σχολή. Μετά γύρισα στην Αθήνα και πιάσα δουλειά γιατί δεν με έπαιρνε ένα ζώο άλλο σε μια ξένη πόλη. Έκανα ένα πτυχιακό ακόμα, ένα MBA in Telecoms. Okay. Και μετά έκανα και ένα Master in Digital Security. Οπότε, ναι, είχα αποφασίσει από μικρή ότι το security θα είναι το κομμάτι που με ενδιαφέρει. Δούλευα παράλληλα και σε εταιρείες security. Δούλεψα ξεκινώντας με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, μετά πήγα στο Κέντρο Μελετών Ασφάλειας, μετά πήγα στη SecTime και στο τέλος το τελευταίο μεγάλο σχολείο για μένα ήταν η Nokia, που έγινε και security architect και έμαθα και τα πιο technical details, ας πούμε, πάνω στην ασφάλεια και έκανα και εγώ drop. Τώρα λοιπόν... Και γνωρίζεις και εμάς, πέρα πολύ σημαντικό. Στα training που κάναμε για κυβερνέτες και το containers. Και ευτυχώς που είπαμε και εσάς μάθαμε τόσο πολύ. Εντάξει, δεν συμφωνάξαμε για αυτά, προχωράμε. Ήταν πολύ ωραίο μάθημα, απλά κάτι που κάναμε. Θα ήθελα να το επαναλάβουμε. Εννοείται, ναι, χαρά. Και τώρα δουλεύω ως Security Associate Manager στην Accenture και να λαμβάνουμε ολοκληρωμένες λύσεις ασφάλειας για υφιστάμενους ή καινούργιους πελάτες, το οποίο μπορεί να έχει ένα πολύ μεγάλο έδρος από απλά να στήσουμε ένα KMS, να στήσουμε κάποια firewalls ή κάποια ολοκληρωμένη λύση με identity and access management και τέτοια πράγματα. Ωραία. Πες. Okay. Πάμε λοιπόν, επειδή είπες κάποιους όρους διαφορετικούς, θέλω να πιάσουμε λίγο το identity management. Μπαίνω κατευθείαν στο τεχνικό, γιατί είναι κάτι το οποίο εμένα προσωπικά με έχει απασχολήσει σε διαφορετικές δουλειές που έχω κάνει και είναι κάτι το οποίο μερικές φορές ίσως και εγώ το συγχαίω. Οπότε θέλεις να μας πεις λίγα λόγια τι είναι το identity management, πώς το χρησιμοποιεί μια εταιρεία και ποια είναι τα security θέματα που θέλεις συνήθως να φροντίσεις πάνω σε αυτό. Και μετά θα κάνω κάποιες λίγο πιο specific ερωτήσεις. Γενικότερα, ποιο είναι το πιο, ας πούμε, το resource μιας εταιρείας που έχει την περισσότερη security ανάγκη. Το access. Πώς θα κάνουμε authorize και πώς θα κάνουμε authenticate. Ποιος χρήστης θα μπορέσει να μπει στα resources της εταιρείας και σε ποια resources θα μπορεί να μπει ο καθένας, γιατί δεν έχουμε και όλοι το ίδιο level και τα ίδια privileges. Οπότε, για αυτό το λόγο, φτιάχνουμε ένα identity and access management. Πολύ απλά θα μπορούσε να είναι ένας LDAP server. Okay. Ένα server, μια μεγάλη database που θα έχει μία λίστα με όλους τους χρήστες μας, μία λίστα με όλα τα IDs τους, με τα χασαρισμένα password τους. Ξέρετε περίπου πώς δουλεύει ένας LDAP. Και κάποια κομμάτια τα οποία θα αποτελούν τους ρόλους τους, τα ειδικά permissions που έχει ο καθένας. Okay. Οπότε συνδέεται ο Αντώνης, ας πούμε, στον LDAP της εταιρείας. Η εταιρεία βλέπει ότι ο Αντώνης με το email του και το password του ή τα συγκρίνει με το password που έχει αποθηκευμένα τέλος πάντων, βλέπει ότι είναι ο Αντώνης και του δίνει access στα resources που πρέπει να έχει ο Αντώνης. Okay. Αν εσύ μπεις ως κακόβουλος και προσπαθήσεις, ας πούμε, να χακέψεις το account του Αντώνη, υπάρχουν κάποια άλλα features, μηχανισμοί που μπορούμε να βάλουμε από πάνω, όπως τα MFA, Multi-Factor Authentication ή Single Sign-On, για να μπορέσεις να έχεις επιπλέον ασφάλεια σε αυτό το access. Okay. Αυτό το οποίο θέλω να κάνω point out σε αυτό, όχι να κάνω ερώτηση, είναι τη διαφορά authentication και authorization. Γιατί για τους περισσότερους προγραμματιστές αυτά συνήθως είναι το ίδιο πράγμα, ρε παιδί μου. Ότι συνδέθηκα στην υπηρεσία, πλέον είμαι μέσα. Αφού το άρχισα να έρχομαι σε επαφή με λίγο μεγαλύτερα και πιο πολύπλοκα συστήματα, κατάλαβα ότι είναι εντελώς διαφορετικό το ποιος είσαι και το τι μπορείς να κάνεις. Για μένα ήταν mind-blowing αυτό, το κατάλαβα. Ναι, στην ουσία αυτή είναι η διαφορά. Δηλαδή το ένα κοιτάει
το authentication, ποιος είμαι, εάν αυτός που λέω ότι είμαι όντως ισχύει ότι είμαι και μπορεί να γίνει είτε με username password ή κάποιο credential ή κάποιο certificate. Και το authorize γίνεται με κάποιο ρόλο. Δηλαδή ότι εγώ έχω access σε αυτά τα resources και δεν έχω access σε κάποια άλλα. Okay. Και τι επίπεδο, δηλαδή μπορεί κάποια να μπορώ να τα δω μόνο ή να τα αλλάξω. Όχι, δηλαδή, τι rights έχω πάνω στο κάθε ένα resource. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω να πάω λίγο να επεκτείνω σε αυτό και να ρωτήσω με ποιο έργο. Εσείς ασχολήθηκε με το ποιος θα πρέπει να πάρει τον κάθε ρόλο ή αυτό είναι κάτι το οποίο έρχεται έτοιμο από την εταιρεία και πιο πολύ ασχολείται με την καθαρά τεχνική υλοποίηση. Ναι, εξαρτάται. Εμείς θα προτείνουμε. Πάντα θα προτείνουμε. Θα προτείνουμε levels of privileges. Και θα πούμε ότι πρέπει, ας πούμε, σε έναν μεγάλο οργανισμό να έχεις τουλάχιστον 5 global administrators. Αρρωσταίνουμε, φεύγουμε από τη δουλειά, γίνονται διάφορα περιστατικά, πρέπει να έχεις τουλάχιστον 5 global. Ο global έχει access να κάνει τα πάντα. Να βάλει χρήστες, να βγάλει χρήστες, να βάλει permission, να φτιάξει admins. 5, να πάντα. Okay. Τουλάχιστον 5 σε ένα μεγάλο οργανισμό. Σε μικρούς οργανισμούς θα έχεις τουλάχιστον 2. Εξαρτάται και από το quorum policy. Θα έχεις πάντα ένα quorum policy που θα λέει ότι για να μπορέσεις να φτιάξεις ένα καινούργιο administrator θα πρέπει τουλάχιστον 2 να σου δώσουν access. Να το κάνουν grant. Okay. Το permission αυτό. Οπότε εγώ, αν είμαι ήδη administrator και θέλω να βάλω και τον Αντώνη, θα πρέπει να πάρω και την άδεια του πάρη να το κάνω. Okay. Αυτό είναι το safe. Okay. Αυτό είναι όσο αφορά την πολιτική στο πώς γίνονται κάποιες συνέργειες, φαντάζομαι. Δηλαδή, ναι, πρέπει να περάσουμε... από εκεί και πέρα τους λέμε ότι αφού έχεις 5 global admins, θα έχεις layers από κάτω. Θα έχεις configuration management, άλλους 5. Θα έχεις user management, άλλους 5. Θα έχεις resources ή κάποιο άλλο file system management, θα έχεις άλλους 5. 5, είναι ο μαγικός αριθμός. Είναι μαγικός αριθμός, είναι μπακάλικος αριθμός, εξαρτάται από το μέγεθος της εταιρείας. Αν μιλήσουμε τώρα για την Accenture, που είμαστε 650.000 στον κόσμο, δεν θα βάλουμε 5. Θα βάλουμε 5. 6. Να ρωτήσω, έχετε 650.000 άτομα κοινό σύστημα στο οποίο συνδέεστε? Κοινό σύστημα. Έχετε κοινό authentication ή Accenture στην Ελλάδα, έχει το δικό τη, η Accenture κάπου αλλού έχει. Είμαστε όλοι μαζί σε μια μεγάλη database, αλλά είναι στο cloud. Όχι, αυτό εννοώ, αλλά υπάρχει κάποιο σύστημα το οποίο είναι ένα σαν intranet, ας πούμε. Ναι, αλλά είναι, το scale είναι τύπου σαν μια εφαρμογή. Είναι που... γιγαντιαίο. Είναι γιγαντιαίο, παρόλο που είναι intranet. Και το να πάω εγώ στη Πράγα, ας πούμε, και συνδεθώ με το γραφείο της Accenture Πράγας, ναι, θα κάνω authenticate κανονικά. Αυτό ήταν φοβερό. Πρώτη φορά το είχα συναντήσει και για μένα ήταν απίθανο στο Edroom. Το Edroom είναι αυτό το WiFi που έχουν όλα τα πανεπιστήμια που μπαίνουν στους κωδικούς του πανεπιστημίου. Οπότε πηγαίνουμε πρώτη φορά. Βασικά, συνδέομαι στο Edroom εγώ κάποια στιγμή στο Πολυτεχνείο που ήμασταν με τον Αντώνη και πηγαίνουμε κάποια στιγμή στο Stanford. Γιατί βασικά, προφανώς επισκέπτες πήγαμε. Να πούμε. Και βρίσκεται το WiFi συνδεδεμένο. Και αυτό είναι φοβερό γιατί το έκανα με τα credentials του Πολυτεχνείου. Είναι ένα πρωτόκολλο εκεί, δεν θυμάμαι πώς λέγεται, του WiFi, το οποίο έχει. Ποιο? Radius. Δεν ξέρω, ρε πάνω. Ήταν ένα το οποίο είναι username και password. Και δούλευες, ξέρεις, across the globe όλο αυτό. Και ήταν φοβερό, μου φαίνεται πάντα πολύ περίεργο γιατί τα internet τα έχω στο μυαλό μου ότι είναι, ξέρεις, και τοπικά περιορισμένα. Αλλά. Οκ, okay, εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Και είναι μια ερώτηση κρίση. Βασικά, έχω να κάνω κάποιες ερωτήσεις κρίσης εισαγωγικά. Ποια είναι τα πιο συνήθη security σφάλματα, ας το πω, σε πρακτικές τα οποία παρατηρείς εταιρείες να κάνουν και είναι low hanging fruits, δεν τους είπε παιδιά, απλά φτιάξα το, αυτό είναι εύκολο. Εξαρτάται. Τώρα θα σου πω για τα δεδομένα που έχω εγώ. Εγώ, ας πούμε, το security είναι πάρα πολύ μεγάλο, πάρα πολύ ωραίες. Ναι. Το έδρος είναι τόσο μεγάλο που το έχουμε αναγκαστεί να το χωρίσουμε σε κατηγορίες. Okay. Εγώ, λοιπόν, έχω αναλάβει από Ελλάδα να κάνω lead το κομμάτι του application security. Mm-hmm. Υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια streams. Υπάρχει το cloud security, cyber defense services, risk management, compliance, governance, πάρα πολλά. Εγώ όμως θα σου πω σε αυτό που εξειδικεύομαι, για να μπορέσω να μιλήσω με περισσότερα πράγματα. Το application security λοιπόν έχει να κάνει με end-to-end automation testing, έχει να κάνει με secure software development lifecycle και έχει να κάνει και με DevOps. Okay. DevSecOps, containers, Kubernetes. Okay. Αυτοί είναι οι κλάδοι στους οποίους εγώ κάνω specialize. Για κάθε ένα από αυτά υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία μια εταιρεία προφανώς μπορεί να κάνει καλύτερα και εμείς όταν πάμε τη συστήνουμε μια λύση για να ακολουθήσει. Το πιο συχνό είναι το secure software development lifecycle. Εκεί ήθελα να πάμε. Ναι.
Και έχω και παρατηρήσει για το προηγούμενο επεισόδιο που κάνατε. Όχι το προηγούμενο, ένα από τα επεισόδια που κάνατε, τώρα δεν θυμάμαι ποιο, που μου λέγατε ότι θέλατε να κάνετε develop μέσα σε έναν container, ο οποίος θα είναι και ο τελικός που θα πάει στο. Αγιαπέ. Ναι, ναι, ναι. Ήθελα να γράψω από κάτω το σχολιάκι, μου λέω όχι, κρατήσου. Όχι, θα πω. Θα σου δοθεί η ευκαιρία να το κάνει. Να του συζητήσω live. Όχι, ναι, ναι, ναι. Γιατί, ρε πουλάκι μου, θέλεις έναν κοντέινερ να τον φορτώσεις με εργαλεία, με εργαλεία τα οποία είναι development εργαλεία. Αυτό κατάλαβα δηλαδή τι θέλεις να κάνεις, για να μπορέσεις να κάνεις το development σου φυσιολογικά. Α, ναι. Και μετά να πάει στο production έτσι. Όχι ακριβώς. Όχι ακριβώς. Okay. Κάποια ναι, γιατί εγώ το έλεγα αυτό, αν θυμάμαι καλά. Θέλω η βάση μου να είναι το production και on top of it να πηγαίνει τα development εργαλεία, αλλά μετά να μην πάμε στο τελικό image. Ωραία. Αυτό που θέλω να είναι στο τελικό image, γιατί ίσως είναι υπερβολή, αλλά είναι κομμάτι ανασφάλειας, το λέω έτσι, είναι ό,τι χρειάζεται για να τρέξουν τα tests. Δηλαδή θα ήθελα το image στο οποίο θα τρέξει το test suite και θα ξέρω ότι είναι όλα ok, αυτό να είναι που θα τρέξει και στο production. Okay. Εγώ προτείνω. Μπράβο, για πες. Γιατί όλο σου το development θα το κάνεις σε ένα build container. Θέλεις να είναι βασισμένος πρώτα στο production container και μετά σε layers να βάλεις όλα τα υπόλοιπα εργαλεία σου, ούτως ώστε να μπορούν να φύγουν εύκολα μετά. Αυτό ναι. Αλλά μην αφήσεις τέσσερα εργαλεία μέσα, γιατί ακόμα και τα τέσσερα εργαλεία μπορούν να γίνουν exploit. Δεν χρειάζεται να έχει τίποτα. Τίποτα μα τίποτα πέρα από αυτά που τα απαραίτητα για να λειτουργήσει σωστά η εφαρμογή σου. Δεν υπάρχει νόημα να το βάλει σε ένα εργαλείο. Πες ότι κάνει κάτι networking. Ναι. Κάνει ένα firewall. Και το testing σου απαιτεί να στείλει κάποια πακέτα. Και βάζει ένα σκάπι, ας πούμε, μέσα. Πες ότι είναι Python το application. Okay. Να βάλει ένα σκάπι. Το σκάπι μπορεί κάποιο να το βρει μέσα και να πει: εδώ είμαστε. Α τι υπάρχει, μάλλον το πακέτο θέλω τώρα που βρήκα και το σκάπι μέσα. Okay. Είναι εύκολο και περασμένο. Οπότε, κάνω συγγνώμη, να κάνω. 2-3 checkboxes. Τον φάκελο.git τον βάζουμε μέσα στο Docker Image ή όχι. Τέλεια. Καταρχάς μπορεί να έχει μυστικά που είχαν ξεφύγει κάποια στιγμή σε ένα Git history. Αυτό, έχεις ένα Git history μέσα, γιατί να στείλεις όλα σου τα δεδομένα. Ούτε Markdown, ούτε για μελαχία, δεν θες τίποτα, το κώδικα. Τίποτα, τίποτα, μόνο το κώδικα και τα απαραίτητα εργαλεία που χρειάζεται για να τρέξει κώδικα. Έχεις ακούσει τα. Συγγνώμη, μην σταματάω γιατί έχω πάρει μονότερμα. Έχεις ακούσει αυτά. Είναι κάποια, πώς λέγονται, distroless container, νομίζω. Οι οποίοι τι κάνουν, είναι ένα εργαλείο της Google που λες εσύ ότι θέλει να τρέξει το Python Show και σου κάνει ένα container from scratch που βάζει ακριβώς μόνο ό,τι χρειάζεται. Δηλαδή, μπαίνει στο container, κάνει exec να κάνει, δεν έχει sell, δεν έχει less, δεν έχει τίποτα. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Και αυτό είναι και το καλύτερο. Ναι. Εμείς, ας πούμε, σε ένα κομμάτι τέλος πάντων security που πρέπει να κάνουμε τα best practices να εφαρμόσουμε σε containers, βγάζουμε ακόμα και την password από μέσα. Βγάζουμε, ναι, την εντολή, την βγάζουμε τελώς. Βγάζουμε όποιο binary θεωρούμε ότι μπορεί να γίνει exploit, είτε με τον ένα είτε με τον άλλο τρόπο, και ας είναι και από τον distro. Ας έρχεται από το vanilla, ας πούμε, το Linux. Θα το βγάλουμε. Είναι μεγάλο θέμα αυτό και εντάξει, σίγουρα το να πας σε container σε βοηθάει γιατί μπορείς να έχεις τέτοιες διανομές, ενώ ας πούμε σε ένα virtual machine κάθε που σου λέει να διαχειριστείς αυτό το πράγμα, δεν είναι τόσο εύκολο να πεις ότι τα εξαφανίζω εδώ μέσα. Δηλαδή... Αλλά στο container είναι εύκολο να το κάνεις και σε παίρνει, γιατί όπως είπαμε development θα κάνεις με τον big container. Ναι, ναι, δεν θα ναι, κάνεις ναι. με αυτό. Ναι, οκ. Okay. Όχι, δεν έχει νόημα, το ίδιο πράγμα. Απλά πετάς 5 layers παραπάνω. Ναι. Και απλά μετά αυτά δεν τα έχεις στο production. Ναι, δεν φτάνουμε μέχρι εκεί. Κάνεις το deploy, κάνεις το build. Οκ. Okay. Η αλήθεια είναι κιόλας, συγγνώμη, γιατί σκέφτομαι εγώ κιόλας, όταν μπορείς στο αρχείο το Docker Ignore που λες τι να μην βάλει μέσα, μπορείς να μην βάλεις τίποτα από όλα αυτά, δηλαδή να τα κάνεις όλα Ignore, γιατί έτσι κι αλλιώς θα το κάνεις μέσα by mount τον κώδικα. Όταν κάνεις develop θα το έχεις στο repository. Μέσα, με ένα mount. Οκ, να σου πω κάτι, θα αλλάξω τη γνώμη μου, γιατί δεν το περίμενα. Όταν πει ότι τα τέσσερα εργαλεία και όλα αυτά μπορούν να γίνουν exploit, που είναι κάτι προφανές, δεν ξέρω, δεν μου είχε περάσει από το μυαλό. Όχι, γιατί να φορτώσει παραπάνω πράγματα σε ένα lightweight image. Ναι. Δεν έχει το οποίο έχει και οικονομικό αντίκτυπο, γιατί αν κάθε φορά που κατεβάζει το Docker image, εσύ το πληρώνει όλο αυτό. Υπάρχει ένα ολόκληρο ανοιχτό issue στην AWS, γιατί έχουν αυτή τη serverless πλατφόρμα, το Fargate, που αυτό είναι
Οι containers είναι VMs στην πραγματικότητα που τρέχουν και επειδή είναι πάνω στο μέταλλο της Amazon, κατεβάζει το image κάθε φορά. Και όσο πιο μεγάλο το image, πληρώνεις το traffic. Αλλά πώς θα πληρώσεις μετά τα νέες traffic στο AWS. Σωστά. Σωστά. Το οποίο πληρώνει ingress και οτιδήποτε άλλο traffic σκεφτείς να κάνεις. Το οποίο εντάξει μου φαίνεται αστείο μέσα σε δύο να πληρώνεις τώρα το bug. Είναι γιατί σου λέει βγαίνω στο ίντερνετ, σου λέει πρέπει να φτιάξεις VPC, endpoints και τέτοια. Γιατί δεν είμαστε όλοι Accenture να έχουμε 65.000 ανθρώπους να μπορούν να δουλεύουν για αυτά. Κάποιοι άνθρωποι είναι πιο μικρές ομάδες από 65.000. Τέλος πάντων, μην πάμε εκεί. Εγώ θέλω να. Εγώ να συμφωνήσω με τη Ματίνα πάρα πολύ, γιατί όντως νομίζω ότι δεν έχει σημασία. Εγώ θα έτρεπα βέβαια τα integration tests στο εταιρικό image, γιατί δεν σε νοιάζει να έχει εργαλεία εσωτερικά. Μπορεί να τρέξει από κάποιο εξωτερικό. Να πει ότι το API. Οπότε μπορεί να πει ότι κάνει όλο το unit testing σου στο build container ή στον όπω εσπέστο που έχει το πιο χοντρό container του. Και πάλι τα integration test θα μπορούσε να τα τρέξει με το build image. Ναι, αλλά εγώ σου λέω ότι τα τρέχει με το τελικό image για να είσαι σίγουρο. Σηκώνει το service και κάνει κέρδη μετά και χτυπά να δει ότι είναι. Ναι, γιατί εκεί έχει και νόημα. Γιατί εσύ στο τέλος της ημέρας τι κάνεις, βγάζεις κάποιο API ή κάποια web εφαρμογή, κάτι τίποτα προς τα έξω. Άρα λοιπόν τα integration test δεν έχουν κανένα λόγο να τρέξουν μέσα στο image, δεν μπορούν να τρέξουν σε κάτι εξωτερικό. Ή μπορεί να τρέξει από το build image χτυπώντας ένα final image με το καπαλό, αν θες να έχεις την Python με κάποια test, ας πούμε, ετοιμασία. Τι άλλο κομμάτι μπορούμε να πούμε τώρα πάνω σε αυτό το non-security issues. Εγώ έχω πολλά να ρωτήσω, πες. Θέλω να πάμε λίγο στο security development lifecycle, το οποίο θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο το έχω δει να γίνεται πολύ σωστά και πολύ λάθος στο παρελθόν, ας πούμε, από εξωτερικούς συνεργάτες. Και βλέπεις, καταρχάς υπάρχει το CSP, ο SCP, πώς λέγεται, πώς πάνω, το που σου δίνει τα security guidelines κάθε χρόνο. Δεν θέλω να το λέει σωστό. Το WASP. Το WASP, μπράβο. Αυτό έτσι. Οκ, από εκεί ξεκινάς. Το web development. Ναι, εντάξει, εξαρτάται και τι θα κάνεις. Σωστό. Ναι, γιατί έχεις και πολύ μεγάλο background σε τέλειες, οπότε... είναι λογικό να ξέρεις και αυτό το κομμάτι που εμείς το αγνοούμε σε μεγάλο βαθμό. Ξεκινάς από το WASP ή κάτι αντίστοιχο με το WASP, το οποίο θα σου δώσει την πρώτη μαγιά. Πώς στείνεις και τι είναι, πώς αποφασίζεις τι είναι τα σημαντικά σημεία που πρέπει να βοηθήσεις σε κάθε εταιρεία, σε κάθε ομάδα? Δεν είναι μόνο τα σημαντικά σημεία. Εγώ πιστεύω ότι είναι και το σημαντικό το πού θα τα βάλεις τα τεστ. Okay. Κάθε φορά νομίζω ότι το Secure Development Lifecycle έχει ένα process το οποίο πρέπει να τρέξει, που να έχει κάνει integrate το security, ούτως ώστε να έχω security από τη στιγμή που ξεκινάω να γράφω τον κώδικα. Δεν έχει νόημα να πάω να τον χτίσω, το security να πάω να το βάλω στο τέλος. Okay. Γιατί θα πρέπει να κάνω κάποιο redesign, ίσως χρειαστεί να αλλάξω κάποια πράγματα. Δεν έχουμε σκοπό να κάνουμε πίσω γυρίσματα. Θέλουμε να βάλουμε το security από την αρχή. Οπότε τα tests πρέπει να βγουν από την αρχή. Οπότε, το πρώτο πράγμα ας πούμε, που πρέπει να κάνω, που είναι που προτείνουμε και στους πελάτες μας. Θα κάνεις integrate το security από τη στιγμή που αποφασίζεις την ιδέα για το προϊόν. Έχω ένα προϊόν, έχω μια ιδέα και η ιδέα μου είναι να κάνω κάτι webικό, ας πούμε, ένα application webικό. Τα security requirements θα μπουν στην αρχή. Όπως θα πεις ότι θέλω το webικό μου να του βαράω μια κέρδη και να μου επιστρέφει αυτό το response, έτσι θα του πω ότι αυτή η επικοινωνία πρέπει να είναι authenticated. Okay. Οπότε, άμα το έχω πει από την αρχή, ξέρω ότι κατά τη διάρκεια που κάνω το development, τα κουμπώνω στον κώδικα από την αρχή. Οπότε, πρέπει να τρέξουν και τα ανάλογα tests. Όταν θα κάνω το unit test, όταν θα κάνω το functional test, όταν θα κάνω το integration test, όλα αυτά θα έχουν μέσα και κομμάτια security. Okay. Άρα, δεν φτιάχνω μια εφαρμογή και μετά πάω και λέω ποια endpoints θα κλείσω, αλλά ξεκινάω ότι έχω μια authenticated εφαρμογή και ίσως κάποιο θα τα ανοίξω ή να αποφασίσω κάποια διαφορετική πολιτική. Ναι, και έτσι είναι το σωστό. Γιατί δεν θέλεις να φτάσεις στο τέλος και να συνειδητοποιήσεις ότι ξέρεις κάτι, έχω αφήσει τρεις πόρτες ανοιχτές. Τι πρέπει να κάνω για να τις κλείσω. Όχι, θα ξεκινήσεις από την ανάποδη μεριά. Ποιες πόρτες χρειάζομαι να ανοίξω και αυτές οι πόρτες. Αλλάζεις. Τι χρειάζομαι, ναι. Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Πας λοιπόν, ξεκινάς μια ομάδα. Και έρχεσαι λοιπόν εδώ πέρα στον παρελθόν και σου λέμε ότι θέλω να κάνω μια web εφαρμογή. Θα έχει κάποια API, θα είναι authenticated αυτά, θα είναι τα άλλα ανοιχτά ή οτιδήποτε άλλο. Έχω τρεις ρόλους και δεν ξέρω τι εγώ. Έχουμε κάνει μια καλή δουλειά, ας πούμε, σαν αρχή. Ποιο είναι το επόμενο βήμα, πώς προχωράει αυτό, δηλαδή πώς φροντίζεις αυτό να παραμείνει
στη διάρκεια ανάπτυξη του, του Logimic. Κοιτάμε τις διαδικασίες που ακολουθεί η εταιρεία για, την, για το software development, ας πούμε. Έχεις κάποιο Jira ή κάποιο management εργαλείο να γράφεις το σπάσιμο των requirements σε actions, σε μικρά, ας πούμε, αυτοτελή κομμάτια κώδικα που μπορούν να παραδοθούν. Έχεις κάποιο agile methodology μέσα, scaled agile, ξέρω εγώ, waterfall, ό,τι και να έχεις, ας πούμε, να μπορέσουμε να βάλουμε ότι θα τελειώσει το ένα task, θα πάμε στο άλλο. Ή πριν τελειώσει το πρώτο task, μπορεί να ξεκινήσει το δεύτερο. Είναι βασικό να υπάρχει και το project management μέσα. Έτσι παντρεύουμε και το DevOps, DevSecOps. Έτσι τα παντρεύουμε και όλα μαζί. Αφού δούμε λοιπόν η εταιρεία τι έχει από πίσω, αν έχει όντως κάποιο project management σύστημα, κοιτάμε ποια είναι τα development συστήματα που έχει. Έχεις κάποιο Jenkins να τρέχει αυτοματοποιημένα, ας πούμε, κάποια tests. Έχεις κάποιο καλό subversion σύστημα, έχεις ένα Git από πίσω, ας πούμε, έχεις ένα GitLab, έχεις κάποιο license ή κάποιο τέτοιο εργαλείο. Έχεις κάποια native features του GitLab ενεργοποιημένα, έχεις GitLab CI. Να μπορέσουμε να σου τρέξουν, ας πούμε, αυτοματοποιημένα κάποια pipelines κάθε φορά που πετάς ένα commit. Πρέπει να ελέγξουμε όλο το Aziz. Και μόλις ελέγξουμε όλο το Aziz, τότε πάμε και στείλουμε το process. Του λέμε ότι θα σου φτιάξω ένα pipeline που θα λέγεται security και θα τρέχει ένα commit. Θα λέγεται, ας πούμε, security auditing. Γιατί το πρώτο πράγμα που μπορείς να κάνεις είναι μόνο audit, δεν μπορείς να τεστάρεις κάτι στην ουσία. Ένα τεστ που θα λέγεται security integration, που μπορεί όντως να πετάει κάποια kernel με malfunction πακέτα και να βλέπεις τι επιστρέφει. Ενώ ότι άμα δεν βάλω κάποιο cookie δεν πρέπει να πάρω ένα 401, άμα βάλω δεν έχω να σου τάξω και το εξής. Αν έχω tokens, αν έχω authentication, αν έχω όλα αυτά τα πράγματα, και έτσι το στείλεις. Στην ουσία πάμε χέρι-χέρι μαζί με τον πελάτη, βλέπουμε τι έχει, βλέπουμε πού θέλει να πάει, ποιο είναι το vision του και προτείνουμε την κατάλληλη λύση. Okay. Φαντάζομαι ότι αυτό είναι ένα ζωντανός οργανισμός όμως, δηλαδή δεν είναι ότι ωραία κάνουμε το security σήμερα και σε 5 χρόνια αυτό συνεχίζει να υπάρχει. Δηλαδή αυτό πηγαίνει χέρι-χέρι σε ένα βαθμό. Δηλαδή, και φαντάζομαι ότι υπάρχει ένα μεγάλο workload στην αρχή για το χτίζουμε, αλλά μετά αυτό θέλει μια επικαιροποίηση, ας πούμε. Θέλει, δυστυχώς συνέχεια. Φαντάζομαι, ναι. Θέλει τα best practices που βγαίνουν κάθε φορά να προσπαθούμε να τα κάνουμε integrate. Okay. Γιατί αλλάζουν, πώς να σου πω, σπάνε αλγόριθμοι. Ναι. Τα κλειδιά μπορεί να μην είναι πλέον το 128, ας πούμε, του AES το πιο κατάλληλο για να χρησιμοποιήσεις για κρυπτογραφία από εδώ και πέρα. Και ακόμα είναι safe, ας πούμε, έχει βγει ότι είναι safe. Θα πρέπει να πάω στο 256. Τέτοια πράγματα θα πρέπει. Μπορεί να φαίνονται τώρα χαζά και μικρά. Ποιος θα πάρει έναν υπερυπολογιστή να σπάσει έναν αλγόριθμο. Κι όμως θα πρέπει να είμαστε καλυμμένοι. Μα αυτό λέγαμε και για το SA1, το hashing algorithm, μέχρι που βγήκε ένα και είπε, παιδιά, έφτιαξα δύο αρχεία με το ίδιο hash και τότε ακόμα και το ίδιο το git άλλαξε όλο το hashing algorithm σε άδεια. Αυτά απλά θα συμβούνε το ερώτημα, είναι πότε, όχι νομίζω αν θα συμβούνε. Σε αυτά τα πλαίσια ήθελα να ρωτήσω κάτι. Ποιος πιστεύεις είναι ο καταλληλότερος τρόπος κάποιος να ενημερώνεται για κενά ασφαλείας τα οποία πρέπει να προσέξει, CVEs ή οτιδήποτε τέτοιο, δηλαδή αυτό πώς μπορείς να το κάνεις integrate μέσα στην εταιρεία σου, υπάρχει κάποια mailing list, υπάρχει... Πώς μένεις από το date με αυτό, γιατί εγώ προσωπικά δυσκολεύομαι. Σίγουρα υπάρχουν mailing lists και σίγουρα μπορείς να γραφτείς και πες σε κάποιο από τα site που σου πετάει τα CVs. Το πιο εύκολο να κάνεις είναι να κάνεις integrate ένα automated job, ένα security job που θα τρέχει τα vulnerabilities και θα σου πετάει κάθε φορά ότι αυτό το vulnerability είσαι σε αυτή τη version, ας πούμε. Το somatic version είναι το 1-2-3 και στην 1-2-3 βρέθηκε αυτό το CV. Okay. Και είναι το οποίο πρέπει να τρέχει καθημερινά και θα πρέπει να ενημερώνεται με βάση το πάνω database. Θα βάλεις ένα Nessus, θα βάλεις ένα OpenStack, θα βάλεις ένα εργαλείο που θα κάνει αυτή τη δουλειά. Okay. Εγώ είχα ξεκινήσει κάποια στα mail lists. Στην αρχή μπαίνουν στο inbox μου, μετά τα έβαλα σε ένα φάκελο και μετά έβαλα να διαβάζω και αυτόματα. Και μετά έκανα το δικαίωμα. Ναι, όχι, γιατί είναι πραγματικά. Η αλήθεια είναι ότι άμα δεν είναι η καθημερινή σου δουλειά, να το πω έτσι, η ασφάλεια, είναι πάρα πολύ δύσκολο να παραμείνεις ενημέρωση. Αν δεν βάλεις μία συγκεκριμένη λίστα ότι θέλω για αυτή τη version μόνο, να μου πεις ότι πετάει αυτό μόνο, θα χαθείς. Γίνεται χαμός.
Έχει κάνει. Και τώρα, εδώ θέλω να ρωτήσω τη γνώμη σου. Έχει κάνει ένα γκολ από την Κύπρο. Θα έχει αυτή την εφαρμογή, το D5, το οποίο τι κάνει. Παρακολουθεί τα repository σου που συνήθως έχει κάποιο αρχείο που λες ποια requirements έχεις, ποια dependencies έχεις. Οπότε κοιτάζει, για παράδειγμα, ότι εσύ Python θέλεις στο Django, ξέρω εγώ, ποιο, όπου βρέθηκε ένα vulnerability. Και σου προτείνει να ανοίγει μόνο τον pull request, όπως το κάνει update στο πρώτο που δεν σπάει και. Αυτό ήταν βολικό. Τώρα αυτό το πάει ένα επίπεδο παρακάτω και πάει να δει αν ο κώδικα σου χρησιμοποιεί τη συνάρτηση του άλλου πακέτου, η οποία είναι vulnerable. Δηλαδή να δει αν υπάρχει direct code relation. Εγώ διαισθητικά θα έλεγα, ακόμα και να μην το χρησιμοποιεί, πάω να το κάνω update το κώδικα μου. Δεν χρειάζεται. Άμα δεν χρησιμοποιεί τη συνάρτηση, δεν χρειάζεται. Ίσως μάλιστα να κάνεις και introduce κάτι καινούριο, άμα... Μπορεί να κάνεις introduce κάτι καινούριο το ένα, μπορεί να σπάσει κάτι, γιατί τα τεστ σου να μην είναι ολοκληρωμένα και να μην πιάσουν όλες τις αλλαγές. Okay. Δεν είμαι της άποψης ότι δουλεύει, το αφήνει το εκεί πέρα και να μοιάζει. Όχι, όχι, ναι, όχι, όχι, μα ήταν συγκεκριμένη ερώτηση αυτή τη στιγμή. Ναι. Ήταν ότι βγήκε ένα CV το οποίο δεν σε επηρεάζει με static code analysis. Απλά θα πρέπει να έχεις εσύ για το, ή για τους πελάτες σου ή για το application σου, θα πρέπει να έχεις ένα maintenance window. Να λες ότι όταν βρεθεί κάτι τέτοιο, μέσα στις επόμενες 2 μέρες θα το φτιάξει, θα κάνει κάποιο mitigation action. Α, οκ, okay, το που ανοίξει, έχω. Ναι. Θα πρέπει να φτιάξει ένα τέτοιο γνώσο. Okay. Κάτι θα μπορούσε να έχει να κάνει και ίσως και με το χρόνο απόκριση. Δηλαδή, ενδεχομένως, ανάλογα με τη σοβαρότητα της τρύπας που βγαίνει και με το αν έχει ή δεν έχει άμεση επαφή. Πολύ σοβαρό με άμεση επαφή είναι, ξέρω εγώ, μια μέρα, κάποιες ώρες, δεν ξέρω, ανάλογα το τι διαθεσιμότητα έχει. Πολύ σοβαρή, αλλά χωρίς άμεση, μπορεί να πει ότι πάει στην εβδομάδα. Δηλαδή, πάει λίγο πιο κάτω. Θα το φτιάξει, αλλά δεν είναι κάτι που πρέπει να φτιάξει. Δεν ξυπνήσει σαν το πράγμα. Βλέπεις το CV που ανοίγει και σου έχει ένα default νούμερο, ένα score που σου λέει πόσο ρίσκι είναι. Ναι. Εσύ, αν χρησιμοποιείς τη συνάρτηση, θα είσαι κοντά σε αυτό το νούμερο. Αν δεν χρησιμοποιείς τη συνάρτηση, θα είσαι πολύ πιο χαμηλά. 0, 1, 2, 3, low level. Τα low level μπορείς να πεις ότι έχω μέχρι ένα μήνα περιθώριο να φτιάξω. Τα medium μια εβδομάδα. Τα high risk 2 μέρες. Okay. Αν πάμε στο Log4j. Όλο αυτό που είχε γίνει τότε. Κουστάρι, δηλαδή. Ναι, ήταν τρομερό αυτό. Πιστεύεις. Καταρχάς το θυμάσαι αυτό το σκηνικό που είχε γίνει. Που είχε γίνει, ναι. Μεγάλη λεπτομέρεια, αλλά ναι. Είχε γίνει αυτό το μεγάλο exploit. Υπήρχε κάτι που μπορούσαμε να κάνουμε σαν industry, δεν ξέρω, για να το γλιτώσουμε όλο αυτό. Ή δεν είδες κάτι. Απλά να το βγάλεις, παιδί. Δεν ξέρω. Θα αντικαταστήσεις με κάτι άλλο που κάνει διαφορά. Γιατί εγώ το σκεφτόμουν, αλλά αυτό είναι κάτι τόσο global που χτύπησε providers, platforms, δηλαδή. Και το σκεφτόμουν και λέω αργά μου το λέω. Πώς, αν μου πεις, τα πάντα είναι. Τα πάντα έχουν δει. Ασφάλεια δεν υπάρχει. Δηλαδή, σκέψου λίγο την ασφάλεια. Μα κάτι θα μπορούσα να ζωγραφίσω τώρα εγώ. Σαν ένα τριγωνάκι που έχει στην κορυφή την ασφάλεια. Το functionality στη μία πλευρά, στη μία γωνία και το ίζω γύρω στην άλλη γωνία. Και μέσα στη μέση έχει ένα μοχλό. Και όσο πιο πολύ πα προ την ασφάλεια, τόσο πιο πολύ χάνει το functionality και το ίζω γύρω. Okay. Οπότε θα πρέπει να βρει τη χρυσή τομή για τα δικά σου applications. Πού θέλει περίπου να είσαι, θες να είσαι ακριβώ στο κέντρο και να έχει τόση όση ασφάλεια, τόσο functionality, τόσο ίζω γύρω. Ή σε ποιου απευθύνεσαι. Okay, ναι. Δεν μπορεί να τα έχει όλα. Γιατί εκ των πραγμάτων δεν έχει νόημα να φτιάξει κάτι απόρριφτο. Βγάλε τον υπολογιστή από το δίκτυο. Ναι, 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 όχι, 100%. Δεν σε έχει πάει κανείς με το. Είσαι ασφαλή. Ναι. Μάλιστα. Παρένθεση. Όταν ήμουν μικρό, πάντα νόμιζα ότι περνάνε από το ρεύμα για κάποιο λόγο και νόμιζα ότι πρέπει να βγάλει από την πρίζα του υπολογιστή. Μικρό ενώ δημοτικό ρεύμα. Τι νόμιζε ότι. Πρέπει να βγάλει να κλειστεί την πρίζα. Γιατί δεν είχα την αίσθηση του Ιντερνετ, δεν είχα καταλάβει τι θα πει και πώ βάζει να μοιραστεί τον υπολογιστή και νόμιζα ότι μπορεί να βγουν από το ρεύμα. Α, έλα! Από το δίκτυο. Γιατί λέγανε ότι κάποιο είχε πει από μακριά. Εγώ δεν είχα την αίσθηση του Ιντερνετ. Και το βίζω, αλλά όταν το κάνει βίζω, όλα του πρέπει να περάσει κάτι μέσα από το καλώδιο. Ναι, αλλά από όλα του καλώδιο. Αλλά δεν μπορεί να είναι πλάκα. Anyway, πάω στο προηγούμενο κομμάτι. Ωραία, με τα CVs, το είπαμε, το κόντρο το είπαμε. Με το Log4j, για να απαντήσω την ερώτηση δικιά σου, ένα πολύ ενδιαφέρον, μια πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση ήταν ότι η Cloudflare είχε φροντίσει σε ένα ποσοστό αυτό των επιθέσεων να το μειώσει. Η Cloudflare γενικά έχει ένα web application firewall το οποίο είναι
αρκετά εύκολο να το χρησιμοποιήσεις. Και πώς. Ωραία, πάω να βήμα πίσω για να πω τι κάνεις στο Log4j. Το Log4j ήταν μια βιβλιοθήκη για login, η οποία σου επέτρεπε να καλέσεις συναρτήσεις Java για να βελτιστοποιήσεις τα logs σου. Okay. Το πρόβλημα που βγήκε είναι ότι θα μπορούσε να καλέσεις κάποιες συναρτήσεις Java και να κάνεις κλήσεις σε εξωτερικά συστήματα και εξωτερικά συστήματα της υπηρεσίας σου. Άρα, μάλλον δεν ήθελες κάποιος, επειδή λογκάρεις εσύ, να μπορεί να χτυπήσει ένα κέρλο, ας πούμε, κάπου αλλού. Επειδή, ναι. Αν θυμάμαι καλά, νομίζω ότι αυτό ήταν πάντως το επίπεδο της τρύπας. Άρα λοιπόν τι έκανε η Cloudflare, πήγε και βρήκε πώς μπορεί εσύ κάποιος να σε βάλει να λογκάρεις κάτι τέτοιο. Για παράδειγμα, έχεις ένα path το οποίο ήταν Java import something, κάνε κάτι άλλο, δεν ξέρω, κάτι τέτοιο, και έβρισε τέτοια patterns ώστε να μην και τα άκοβε σε επίπεδο web application firewall για να περάσουν πίσω. Δεν νομίζω ότι μπορείς να κάνεις εύκολα όμως τέτοια πράγματα. Ή σε search indexes. Το είχαν κάνει, νομίζω ότι είχαν πει στην Elastic ή άλλα search indexes που ήταν στην Java και έψαχνε άλλο curl, ξέρω εγώ, google.com και έκανε την άλλη service attacks πάνω στην Google, ας πούμε, από... Εγώ ένα πράγμα που θα δει να γίνεται είναι αυτό που είπε η Ματίνα ότι δεν κάνει. Είναι ότι πράγματα που δουλεύουν δεν τα πειράζει. Οπότε δεν κάνει update πράγματα, πλέον είσαι αρκετά deprecated. Αυτά συσσωρεύονται, οπότε μετά είναι πολύ πιο δύσκολο να κάνει update κάτι καινούριο. Και ξαφνικά βγαίνει αυτό το vulnerability στο Log4j, το φτιάχνει ο developer και εσύ δεν μπορεί να κάνει update το Log4j γιατί έχει 500.000 άλλα dependencies τα οποία όλα τα σκάσουν και. Μένεις exposed μετά. Οπότε, εμένα αυτό είναι το μόνο το οποίο σκέφτομαι, είναι το ότι ξέρεις, μπορείς, αυτό είναι κάτι. Βασικά, αυτό το οποίο είπες, είναι ότι έχει μια πολιτική και ότι εμφανίζεται κάτι σε δύο μέρες το φτιάχνω. Και αυτό, εφόσον το κάνεις, ξέρω εγώ, φαντάζομαι είναι λίγο πιο δύσκολο, πιο εύκολο να πας ένα βήμα παρακάτω. Θέλω να κάνω μια τύπο, ας πούμε, φιλοσοφική ερώτηση, να σε ρωτήσω. Υπάρχει ένα κίνημα, ας το πούμε τώρα, σιγά-σιγά να καταργηθούν τα passwords, ότι θεωρούνται η πιο εύκολη τρύπα, ρε παιδί μου. Πώς το βλέπεις αυτό? Το password, λες, ναι. Authentication. Ναι, μια χαρά είναι. Γιατί? Όχι, τη γνώμη σου ρωτά. Καταρχάς, είναι όντως τα passwords από τις μεγαλύτερες τρύπες που υπάρχουν στα συστήματα ασφαλείας? Δεν είναι η ύπαρξη του password. Είναι ότι είναι μια μυστική ποσότητα με βάση την οποία, άμα τη βρει κάποιος, βρέπει τα πάντα. Okay. Αυτό είναι το θέμα. Είναι το πόσο σημαντική είναι αυτή η μυστική ποσότητα εν τέλει. Οπότε πας και του βάζεις ένα multi-factor authentication, πας και του βάζεις κάποια pins, όπως έχει το Windows Hello, ας πούμε, έχεις την πλατφόρμα, βάζεις το pin αντί για το password. Την ώρα που το γράφεις, μπορεί κάποιος να σου κάνει sudo surfing και να το δει, οπότε έχασες τα πάντα. Έχει να κάνει με το πόσο σημαντική είναι αυτή η μυστική ποσότητα. Okay. Οπότε πας και τη σπάς σε επιμέρους κομμάτια, στο pin, ας πούμε, που το pin δένεται με κάποιο device. Mm-hmm. Οπότε, αν κάποιος δεν έχει το device και έχει το PIN, δεν μπορεί να μπει. Ενώ έχει το password, μπορεί να μπει και από άλλο device. Okay. Τέτοιες διαφορές, ας πούμε, πάει να λύσει. Okay. Και έχει να κάνει και με την ασφάλεια από κάποιον δικό σου. Δηλαδή, αν κάποιος συνεργάτης σου δει το password σου ή κάποιος δικός σου στο σπίτι δει το password σου, τι θα μπορέσει να κάνει, άμα θέλει να κάνει κάτι exploit. Να μην μπορούν δηλαδή με όλη τη δύναμη, γιατί το password έχει όλη τη δύναμη. Είναι στα mail σου, είναι στο team σου, είναι στα έγγραφά σου, είναι στον υπολογιστή σου. Όλα είναι αυτό που λέμε κάτι που είσαι στο μυαλό σου και κάτι που έχει στα χέρια σου. Δηλαδή κάτι που. Ναι, είναι κάτι που ξέρεις, είναι κάτι που έχεις και κάτι που είσαι. Αυτά είναι δύο πράγματα. Το ξέρεις είναι το password. Το έχεις μπορεί να είναι κάποιο USB token, α πούμε, τέτοιο. Το έχεις πάνω σου είναι το face recognition, voice recognition. Οπότε συνδυασμός. Υπάρχει voice recognition σε. Έλα ρε! Σε security συστήματα. Ναι, αλλά δεν δουλεύει πάρα πολύ καλά. Ναι, όχι, αυτό φαντάζομαι. 3D signatures, να κάνεις εσύ μια υπογραφή. Α, έλα ρε, κάνεις κάποιο gesture εκεί. Να κάνεις gesture. 3D όμως. Ναι, 3D. Την κάνεις live, παιδί μου. Και να αναγνωρίσει αυτό το πράγμα. Πώς το λέγανε αυτό της Microsoft? Ή το περπάτημα. Το περπάτημα. Με το περπάτημα. Το περπάτημα κατά τον που λέει είναι μοναδικό. Ναι, και για το heartbeat δηλαδή, για το χτύπο της καρδιάς, ότι έχει ένα συγκεκριμένο pattern του κάθε ανθρώπου. Πιστεύεις μπορούμε να έχουμε passwordless authentication σε επίπεδο enterprise, σε μεγάλη εταιρεία? Δηλαδή, πόσο πιθανό είναι εσύ να έχεις πρόσβαση στα πάντα της Accenture σε όλο τον κόσμο χωρίς να χρειαστεί να ξαναβάλεις ένα password ποτέ? Ήδη έχουμε κάνει integrate passwordless authentication στα συστήματά μας, οπότε το ξέρω από πρώτο χέρι.
Κοίτα, δεν καταργεί την έννοια του password. Υπάρχει, αλλά δεν το χρησιμοποιεί συνέχεια. Γιατί υπήρχαν πολλοί που λέγανε, «Ω και ρε παιδί μου, πλάκα έχει αυτό, αλλά είναι για απλά sites τα οποία δεν τα νοιάζει το security και όλα αυτά». Οπότε γι' αυτό ρωτάω. Είναι κάτι το οποίο είναι... Υπάρχει κάτι που έχουμε κάνει και εμείς. Εγώ στο laptop, ας πούμε, πρέπει να πούμε το Windows Lobby κάθε φορά. Ή κάποιο άλλο pin για να μπορέσω να ξεκλειδώσω την οθόνη μου όταν μπει σε sleep mode. Τέτοια πράγματα. Οπότε υπάρχει. Μας πέσεις δεν είναι password, λες, απλά είναι ότι έχεις κι άλλους παράγοντες, θα έλεγα. Το καθόλου password θα πρέπει να αντικατασταθεί από κάποιο κλειδί που φάει. Υπάρχει, αλλά δεν χρησιμοποιείται συνέχεια και σε όλα για να μπορέσεις να κάνεις authenticate οτιδήποτε και να κάνεις πριν και βάλεις password. Βάζεις το pin, το αντικαθιστάς με ένα pin ή εφαρμογή από το κινητό, το authenticator ας πούμε, που έχει ένα νούμερο και πρέπει να γράψεις αυτό το νούμερο για να κάνεις authentication. Αυτό δεν είναι password. Εγώ πάντως που καταλαβαίνω μπορείς να σου άμα έχεις ειδικά και ένα token το οποίο παίρνει και πάνω touch, αυτό το παίρνεις παντού μαζί σου είσαι όντως πραγματικά password. Δεν είσαι password, δεν θεωρώ το password είναι από και μόλις μια συσκευή που ξεπρόσεξε. Και αυτό είναι... Κι όμως δεν είναι το password εκεί. Αυτό είναι παραπώ, είναι ένα public private κλειδί. Ναι, okay. Είναι μια άλλη μυστική ποσότητα που είναι διαφορετική από το password. Πάντως αυτό ήταν που έβλεπα εγώ τώρα ασχολούμαστε λίγο με το κομμάτι του Web of N, γιατί θα υλοποιήσουμε κάτι για ένα πελάτη το οποίο είναι στην ουσία passwordless authentication στο browser. Και ξέρεις, σκάβοντας μέσα το λίγο παραπάνω που λέω ότι είναι public-private κλειδιά. Εγώ νιώθω πολύ παραπάνω ασφάλεια ένα password, από ένα password, γιατί πρώτον αυτά είναι πραγματικά μοναδικά. Δεν είναι βάζω το όνομά μου και αλλάζω πέντε γραμμές ή οτιδήποτε. Είναι κάτι που είναι, δεν είναι καν λέξεις από ένα λεξικό και εκτός αυτού, όταν είσαι σε browser επίπεδο, δεν κάνει expose, κάνω browser τα public-private κλειδιά. Οπότε αυτά δεν μπορούν να λικάρουν, δεν λικάρουν πολύ. Τα private δεν πρέπει να φύγουν. Όχι, δεν θα κάνει expose καν προγραμματιστικά αυτά. Αυτά που φτιάχνει για σένα ο browser. Δεν θα κάνει retrieve για να κάνει την. Δεν μπορεί ο προγραμματιστής καν να το πάρει αυτό να το λικάρει. Και είναι πραγματικά. Δεν θα έπρεπε, ή το έχουν σχεδιάσει να μην πρέπει. Δεν ξέρω, όχι, δεν υπάρχει κάποιο public API. Εντάξει, επίσης είναι τα repeat attacks τα οποία προστατεύεις με τέτοια πράγματα. Γιατί αυτό το θυμάμαι, είχα χρησιμοποιήσει ένα σύστημα που είχαν σχεδιάσει. Να το πω ακριβώς, να μην φανεί ότι εγώ είχα μέρος αυτού σε αυτό το πράγμα. Ένα σύστημα το οποίο ήταν φτιαγμένο ώστε να μπορεί να παίξει και χωρίς HTTPS. Γιατί ήταν φτιαγμένο για μου πάρει συσκευές πριν από 10 χρόνια. Τέλος πάντων ήταν στα specs τότε. Οπότε αυτό που είχε γίνει είναι ότι αντί να έχει ένα API key το οποίο έστειλε συνέχεια, έστειλε ένα συνδυασμό του user ID σου και του χασαρισμένου API key με την ώρα. Οπότε αυτό είχε ισχύ για παράδειγμα για 5 λεπτά. Για τα replay attacks. Οπότε ακόμα και αν κάποιο έπαιρνε πρόσβαση και έπαιρνε κάποιο request που έκανε, θα μπορούσε για 5 λεπτά ή για 1 λεπτό ή για όσο χρόνο ήθελες να σε ασφαλίσει ότι παίζει αυτό, αλλά αφού εσύ πρέπει να στείλεις ένα header χρόνου, ή θα έστελνες λάθος header χρόνου, άρα δεν θα έπαιζε το hash, ή θα έστελνες σωστό, άρα θα ήξερε ο server ότι είναι παλιό αυτό το request. Οκ, okay. Έλα ρε. Νομίζω ότι έτσι το κάνει και η Amazon όταν κάνει sign requests. Σοβαρά, οκ. Πολύ καλό. Θέλω να ρωτήσω, βλέπεις, εγώ φέρνω όλα τα φιλοσοφικά ερωτήματα. Το άλλο είναι, εμείς χρησιμοποιούμε στην εταιρεία OnePassword, σαν password manager. Και ένα από τα πράγματα το οποίο κάνει το OnePassword, που εγώ θα πω shamelessly ότι το χρησιμοποιώ, είναι μπορεί να σου αποθηκεύσει την πληροφορία για να κάνεις two-factor authentication. Αυτό τι κάνει, διαβάζει το QR code που σου εμφανίζει για να κάνεις register για αυτό το malware με το TOTP. Και το αποθηκεύει encrypted στο δικό του store. Οπότε εσύ κάθε φορά που κάνεις decrypt το one password, αυτό μπορεί πέρα από το να σου συμπληρώσει το password, να σου συμπληρώσει και το one time password. Ναι, το 2FA, το one time password. Αυτό το side effect που έχει είναι πως επειδή το one password το έχει σε όλες σου τις συσκευές, αφού γίνει encrypt με το master key που έχεις, πηγαίνει σε όλες τις συσκευές. Άρα σε όλες τις συσκευές έχεις και το password και το 2FA. Είναι τρύπα αυτό. Μόνο σου το είπε, το έχει όλε σου τι συσκευέ. Okay. Δηλαδή, αν κάποιο καταφέρει να πάρει access στο master key, θα το βρει. Βέβαια, θα μου πει πόσο ασφαλέ είναι το master key. Έχει να κάνει με αυτό. Αν το master key δεν το έχει
Το έχεις στο πικά, το έχεις στο πικά. Όχι, το κρατάει στη μνήμη, δηλαδή το συμπληρώνεις κάθε φορά. Το κρατάει στη μνήμη, μνήμη τι είναι, δεν σου άλλο, γίνεται dump, γίνεται dump. Α, άμα σου νταμπάρει τον υπολογιστή, λες. Ναι, πολύ καλό. Άμα έχει την dump, μνήμη, γεια σας. Νομίζω ότι χρησιμοποιεί hardware encryption βέβαια και απλά κρατάει... Α, δεν έχει hardware encryption, αλλά δεν σου κάνει τίποτα. Χρησιμοποιεί. Δεν ξέρω στο browser αν μπορεί να το κάνει, γιατί υπάρχει και browser extensions, αυτό που δεν χρησιμοποιεί την desktop εφαρμογή. Δεν το έχω χρησιμοποιήσει το. Αυτό σίγουρα είναι λιγότερο ασφαλέ στο browser extension το οποίο δεν χρησιμοποιεί την εφαρμογή, γιατί έχω και στο OnePath και σε άλλε συσκευέ μου έχει τύχει, επειδή έχει κρασάρει η εφαρμογή, να μην χρειάζεται το κλειδί μετά όταν ξεκρασάρει. Οπότε κάπου. Όπα, ρε. Ναι. Δεν είναι ωραίο. Είναι εύκολο τρόπο για να δει τι κάνει και τι δεν κάνει. Εφόσον είναι third party application, είναι vendor που το έχει, να δει το FIPS compliance που έχει. FIPS compliance level, αν έχει τρία, είμαστε καλά. Σημαίνει ότι δεν αποθηκεύονται κλειδιά σε memory ή δεν μπορούν να πάρουν κλειδιά να, σε memory. Ναι, ναι. Οκ. Αυτό το οποίο τώρα που είπε με το dump με προβλημάτισε, είναι το ότι στην πραγματικότητα όταν εσύ εισάγει ένα USB stick στον υπολογιστή σου, αυτό μπορεί να τρέξει πράγματα με τη μία. Το USB. Ναι. Ήταν, ναι. Το είπαμε σε κάποια συζήτηση γιατί. Ναι. Μπορεί να προγραμματιστεί να τρέξει πράγματα με τη μία. Ναι, οπότε αν έρθει κάποιο. Ήταν τα Windows, αυτά τα auto run, τα προγράμματα που. Ναι. Εκτός από αυτό, μπορεί να είναι να το παίξει ότι είναι πληκτρολόγιο. Οπότε να στείλει. Το πληκτρολόγιο δεν έχει κάποιο. Δηλαδή, αν είσαι βάλει ένα USB stick το οποίο μέσα έχει ένα. Ναι, ναι, ναι. Και είναι πληκτρολόγιο. Ναι, και... ναι. Ναι. Και ξέρει, και ξέρει, είναι κάποιο ο οποίο ήρθε εδώ. Εντάξει, σε εμά όχι, αλλά σε κάποιο πιο. Ξέρει, important person. Δεν είναι σημαντικό εμεί, δεν κατάλαβα. Να, ναι, για να βάλει πέντε. Το πιο ωραίο attack που γινόταν παλιά είναι ότι πέταγε, γέμιζε με κάποια φλασάκια τέλο πάντων με τέτοια προγράμματα ιού, τα πέταγε σε ένα πάρκινγκ. Όλο και κάποιο θα δεχθεί, θα πει α, ξέρω εγώ ένα και ένα 64 ξέρω εγώ γίγα στη κάκη, α το πάρω. Τι είπε, ρε τώρα. Ναι, το παίρνει, το βάζει στην υπολογιστή, γεια σα, τελείωσε. Ήταν τόσο απλό. Απίστευτο. Ωραία, δεν μπορείτε να μην μπορείτε. Δεν το ήξερα αυτό. Είναι το πιο διάσημο attack. Έλα. Φοβερό. Καλά, τρομερό αυτό, δεν το ήξερα. Οπότε αυτό μπορεί για παράδειγμα. Άμα... Είσαι στο πάρκινγκ, α πούμε, τη Σόρσλερ. Ναι. Ναι, πετά 4-5 τέτοια φλασάκια. Βρίσκει ένα υπάλληλο σε ένα φλασάκι τέτοιο, λέει. Πόσο τυχερό είναι, βρήκα ένα φλασάκι. Για να δούμε τι έχει. Έχει. Είναι... Αν δεν πάω στο γραφείο, το κουμπώνει. Γεια σου. Τα πληρώνει. Και αυτό ξέρει, μπορεί και να έχει. Και αυτό δεν ξέρει τίποτα. Ναι. Δεν ξέρει τι το έχει κάνει. Ναι, 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 μα δεν είναι. Πιο σημαντικό. Και αυτό ξέρεις, είναι προγραμματισμένο να παίρνει One Password Master Key. Yeah. Από τη μνήμη, αν ξέρει πώς να τα πάρει. Τέλειο. Κοίταξε. Εκεί... Ναι, εκεί μπορείς να κάνεις. Ξέρω ότι το One Password δίνει του FA και στο ίδιο το One Password. Δηλαδή μπορείς να έχεις μία φορά του FA και αυτό να σου δίνει τα υπόλοιπα. Αλλά δεν ξέρω τι κάνει με το κρυπτογραφικό κλειδί και αν έχει σημασία. Γιατί άμα εσύ απλά θες του FA για να πάρεις κάτι από πάνω, αλλά εν τέλει το κλειδί δεν πάρεται από τη μνήμη. Και εγώ μπορώ να το ξανακουμπώσω στη μνήμη. Ναι, εντάξει, πρέπει να το ψάξει και. Ναι, ναι. Άρα είπαμε, FIPS 3 και είμαστε OK. Μπορεί να γίνει τη ρόλη από τη μνήμη. Δεν ξέρει. Okay. Μπορεί όντω να φορτώνεται στην κάστρα την ώρα που το χρειάζεσαι για να το χρησιμοποιήσει. Αλλά μετά μπορεί να γεμίζει τη μνήμη με άχρηστη πληροφορία, τόσο ώστε να γίνει τη ρόλη. FIPS 3. Πολύ καλό. Οκ. Okay. Ναι, τη είχα καλά, μιλάμε. Δεν φαντάζεσαι πόσες απορίες είχα και τις έχω βγάλει αυτή τη στιγμή από μέσα μου. Τέτοιου τύπου, γιατί αυτά είναι κιόλας. Είναι debates τα οποία παίζουν πάρα πολύ. Ειδικά αυτό. Από τώρα. Από, ναι. Από αρχαιότητα υπάρχει η ασφάλεια. Δεν ξεκίνησε τώρα. Και εγώ νομίζω στα πιθάρια στην αρχαία Ελλάδα βάζανε. Όχι, όχι, εσύ. Αλλά ένα παράδειγμα, ας πούμε, ήταν ο Δημάρατος, ένας. Τέλος πάντων, τον είχαν διώξει από την Αθήνα. Είπα βλακή, τον βρήκε σε όλη ιστορία. Όταν είχε ιστορία, ναι. Τον είχαν διώξει από την Αθήνα, ήταν εξόριστος και είχε πάει και ζούσε στη Σούσα της Περσίας. Okay. Και είχε μάθει ότι ο Ξέρξης πρόκειται να κάνει πόλεμο στους Έλληνες γιατί δεν του φέρανε τα δώρα του, ας πούμε, στη γιορτή του. Και ήθελε να κάνει πόλεμο στους Σπαρτιάτες και τους Έλληνες, ναι. Τους Αθηναίους. Και το κατάλαβα ο Δημάρατος και έπρεπε με κάποιο τρόπο να ειδοποιήσω το φιλαράκι μου στην Αθήνα. Για να καταλάβω. Παρότι με εξόρισε. Παρότι με εξόρισε. Ναι, ναι, ελληνικά αυτονύματα ακόμα. Ναι. Και δεν ήξερε με ποιο τρόπο να τα στείλει. Και τα στείλει με την τεχνική τη στερεογραφία. Δηλαδή. Είχε κάτι ξύλινες πινακίδες, οι οποίες ξύλινες πινακίδες είχαν πάνω κερί και είχαν ζωγραφισμένα πράγματα. Ναι. Έξισε το κερί
έγραψε το μήνυμά του, ξαναπέρασε με κερί και ξαναζωγράφησε πάνω τις πινακίδες πράγματα. Το να μην ξέρεις ότι πρόκειται να έρθει ένα κρυπτογραφημένο μήνυμα είναι στεγανογραφία. Τρίβω την ίδια τη λίγαψη του μηνύματος. Και το έκανε το 500 π.Χ. ο άνθρωπος. Πέρασε στη Σπάρτη, καλά κανένας σπαρτιάτης δεν κατάλαβε στην αρχή περί τίνος πρόκειται, είπαμε μιλάτε ωραίες πινακίδες, ξέρω εγώ, για να στολίσουμε. Αλλά βγήκε η Γοργό, η κόρη του τότε βασιλιά, ναι. Που παλιάστηκε μετά και το Λεωνίδα, ναι. Και είπε πρέπει να ξύσουμε, λέει, το κερί για να δούμε τι έχει από κάτω. Και το έξισε με κερί και βρήκαν το μήνυμα. Έλα ρε! Προετοιμάστηκαν. Τι ιστορία δεν είναι αυτή. Ναι, προετοιμάστηκαν με στρατό, φτιάξανε καράβια, κόψανε από τον άλλο προϋπολογισμό που είχαν τα λεφτά και τα βάλανε στο στρατό. Και πήγαν στα στενά τη Ελλάδα και του τελείωσαν. Τι καλά τώρα. Ενθουσιάστηκα, ναι, ναι, ναι. Τέτοια παραδείγματα έχουν πολλά. Είναι τρέλα. Ξέρει τέτοια πράγματα. Καμά. 500 ευρώ. Αλλά όπως επίσης και η κρυπτογραφία και τέτοια πράγματα και πώς κάνανε στο δεύτερο παγκόσμιο αποκρυπτογραφήσει μάλλον. Καλά, ναι, ναι. Με Turing μηχανές, με πιο ας πούμε συλλημμένο μοντέλο. Εγώ σου λέω τα διαρκειότητα. Ένας άλλος είχε στείλει τον αγγελιοφόρο του για να πει ένα μυστικό, να μεταφέρει ένα μυστικό μήνυμα τέλος πάντων στους. Πού ήταν να πάει, νομίζω στη Μήλη του ήταν να πάει. Okay. Του ξύρισε το κεφάλι, του έγραψε το μήνυμα στο κεφάλι. Και περίμενε να μακρύνει τα μαλλιά του. Καλά, τότε δεν είχαν και χρόνο. Ναι, ναι, ναι. Και τον έστειλε, και όταν τον έστειλε, ούτε ο ίδιο ήξερε το μήνυμα. Ναι. Και όταν τον έστειλε, υπάρχει ασφάλεια. Αυτό είναι στεγανογραφία. Αυτό το ήξερα. Αυτό ήταν από τις πρώτες περιπτώσεις που κάνανε τατουάζ. Ήταν για να στέλνουν μηνύματα. Ναι. Αυτό ισχύει. Εντάξει, αισθάνομαι. Μικρός συζήτηση αυτή. Δεν ήξερα μια φορά. Αυτή την πληροφορία την ήξερα. Έχει μετά προέκυψαν άλλα. Ο Κέσσαρας που έβγαλε ένα από τα κρυπτογραφήματα, ας πούμε, το πρώτα. Είχε ξεκινήσει πρώτη κρυπτογραφία και ήθελε ο Κέσσαρας να μεταφέρει μηνύματα με ασφάλεια. Έκανε μια απλή αντιμετάθεση. Μετά υπήρχαν πάλι αρχαίοι Έλληνες που είχαν μια ζώνη, την οποία την τύλιγαν σε ένα κύλινδρο και γράφαν το μήνυμα στη ζώνη. Στο οριζόντιο τέλος πάντων. Okay. Την ξετύλιγα και δεν μπορούσες να καταλάβεις τίποτα, γιατί έπρεπε να έχεις το συγκεκριμένο κύλινδρο για να καταλάβεις τη γράφη πάνω. Α, το, τη διάμετρο, σωστά, για να πέφτει τα γράμματα. Και έτσι κρατάγανε μυστικά μηνύματα, τη δέναν πάνω τους, δεν φαίνονταν πουθενά, τη δέναν πάνω τους και μετά γράφει μηνύματα. Έλα ρε! Όχι, σωστά, γιατί είχες πολλά πράγματα γραμμένα, οπότε δεν ήξερες αν διαβάζεις το στο μήνυμα ή κάποιο άλλο. Ναι, δεν διαβάζεται, αν τα έχεις τη σειρά, ενώ το έχεις στηρίξει έτσι και μετά το ξεπλήξεις, δεν διαβάζεται. Εμένα πάντα με εξητάρει το πώς, βασικά με εξητάρει πάρα πολύ το πώς σκέφτεσαι το πώς θα περιορίσεις τον άλλον και πώς ο άλλος μπαίνει μετά στο μυαλό σου, τι έχει σκεφτεί ο άλλος για μένα και θυμάμαι όταν είχα δει, δεν ξέρω αν έχεις δει το Imitation Game, αυτή την ταινία με το, για τον Alan Turing. Ναι. Ήτανε, θυμάμαι τη σκηνή που δείχνει πώς σκαφίζονται, πώς θα αποκρυπτογραφίζουν το Enigma, δηλαδή τη μηχανή που είχαν οι Ναζί για να μεταφέρουν τα κρυπτογραφημένα μηνύματα. Από εκεί, τι ήταν αυτό που είχαν κάνει και ήταν το κενό ασφαλείας, ότι αυτό κρυπτογραφούσε κάθε φορά με διαφορετικό κλειδί, αλλά σε επίπεδο γράμματος. Οπότε, αυτοί είχαν συνειδητοποιήσει, βλέπουν ξαφνικά ότι όλα τα γράμματα που υποκλέβανε το Ναζί ξεκινούσαν με το ίδιο progression. Πάντα υπήρχαν ξέρω, 4 χαρακτήρες και 5 χαρακτήρες. Και λέει κάτι διάφορο να το Χάιλ Χίτλερ κάθε φορά. Οπότε, άμα είναι ίδια τα γράμματα, άμα είναι ίδιο, μετά απλά το μόνο που μπορούμε να κάνουμε brute force στο κλειδί, γιατί απλά ξέρουμε τι είναι η πηγή. Ξέρουμε, ναι. Οπότε, μόλις δούμε το Χάιλ Χίτλερ με ποιο κλειδί βγάζει αυτό, αφού είναι συμπεδό γράμματος, κλείσαμε. Κοιτάξτε φοβερό, λέω, πώς μπορείς να το σκεφτείς αυτό το πράγμα. Είναι αιώνια η μάχη μεταξύ κρυπτογράφων και κρυπτοαναλυτών. Ναι. Είναι αιώνια η μάχη. Είναι τα ίδια άτομα. Είναι κάποιος, μπορεί να είναι και τα ίδια άτομα. Αλλά δεν είναι κάποιος κακός ή κάποιος καλός. Είναι και μία βρίσιμη και πάρα πολύ. Και προφανώς είναι μεγάλη επιστήμονε. Ξέρω εγώ, μπορούμε να του παρομοιώσουμε με το COVID. Ότι είναι ένα ιός που εξελίσσεται συνέχεια. Ναι, και έτσι ναι, πρέπει ναι, να εξελίσσεται και η κρυπτογραφία. Και οι καλοί επιστήμονε και οι αναλυτές. Πρέπει να βρω το καινούργιο εμβόλιο κάθε φορά. Ναι, ναι, φοβερό. Όπως επίσης... Είναι ζωντανό αυτό, είναι τρομερά που είναι ζωντανό. Εμένα, sorry, κάτι πήγες να πεις. Όχι, όχι. Πήγα να προσθέσω πάνω σε αυτό ότι όντως είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και γι' αυτό και πολλές φορές σου λένε ότι δεν πρέπει η πληροφορία που μου στέλνεις πληροφορία να έχει συγκεκριμένη δομή.
Γιατί μάλλον ταιριάζει σε αυτό που έλεγες πριν, ότι εγώ αν ξέρω ότι ο πρώτος χαρακτήρας πρέπει να είναι αυτός ή κάποιο σαν τη πληροφορία, θα είναι πολύ πιο εύκολο να σπάσω το κλειδί από το να κάνω κάθε φορά. Πρέπει να κάνει συμφέρει το λιγότερο δυνατό κάθε φορά. Εμένα αυτό που με τρέλανε και αυτό είναι κάτι άλλο που δεν θα σκεφτόμουν. Έχει και εγώ μπλεχτεί σε κάποια projects τα οποία έχουν να κάνουν με κρυπτογραφία τελευταία. Και ένα από αυτά τα πράγματα τα οποία έμαθα είναι τα side channel attacks, τα οποία εγώ δεν τα ήξερα. Και αυτό το οποίο με τρέλανε είναι πως την κρυπτογραφία ακόμα. Ένα πράγμα που επίσης ασχολούμαι τελευταία στην κρυπτογραφία είναι τα elliptic curves, που είναι ένας διαφορετικός τρόπος κρυπτογράφησης. Έχει σημασία ποιο curve θα επιλέξεις αν βάση της κρυπτογραφίας σου, γιατί κάθε καμπύλη είναι περισσότερο ή λιγότερο ασφαλής. Και είναι μια συγκεκριμένη καμπύλη που μια ομάδα από το Ισραήλ βρήκε ότι αν βάζεις ένα πολύ ευαίσθητο μικρόφωνο δίπλα από τον υπολογιστή, την ώρα που υπολογεί, κάνει την κρυπτογραφία, από τα τικ 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 που κάνει, καταλαβαίνεις η πληροφορία που μπαίνει πόσα bytes είναι. Ενώ υπάρχουν side channel resistant για αυτό καμπύλες, οι οποίες τα τικ είναι όλα. Άμα αυτό το κάνεις σε chunks, οπότε επέμειξε, άμα εσύ το κάνεις σε chunks των 8 bits και εσύ είναι 3 bits, τα βάλει και 5 bits σκουπίδι στο τέλος, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω. Εσύ... Και είναι τρομερό, δεν μπορώ να καταλάβω πώς. Είναι όντως πόλεμος αυτό το πράγμα. Τρομακτικό είναι, είναι τρομερό. Ναι. Και δεν μπορεί... και υπάρχει από πάντα, παιδί μου, και θα υπάρχει για πάντα. Γιατί όπου και να φτάσει η τεχνολογία, πάντα θα υπάρχει ένας καλύτερος να σκεφτεί κάτι παραπάνω. Μα πάντα νομίζω ότι στο θέμα της ασφαλείας είναι. Της ασφάλειας, συγγνώμη, είναι ότι πόσο ακριβό θέλεις να είναι το να πάρει να βρει κάποιος μια τρύπα για σένα. Αυτή είναι πάντα η ερώτηση. Και θες να είναι πάρα. Αλλά... μάλλον θες να είναι ανάλογα ακριβό με το πόσο σημαντικός είσαι. Ενδεχομένως. Ακριβώς, σημαντικό... είσαι σε θέμα ανάλυση σε χρόνο. Σε χρόνο, σε υπολογιστική ισχύ. Γιατί και τώρα σπάνε, λένε, αν πάσε εκατοντάδες εκατομμύρια χρόνια. Που ναι, ναι, ναι. Δεν αζεί κανείς μαζί με το να σπάνε. Ή σπάνε, ξέρω εγώ, άμα πάρει και βάλει ένα εκατομμύριο υπολογιστές να κάνουν. Δηλαδή, οκ, αυτό μπορεί να μην είναι σημαντικό για μένα, γιατί αν κάποιο θεωρεί τόσο σημαντικό το δικό μου password. Ευχαριστώ, αλλά... Ναι, ναι, ναι. Ας μιλήσω τα μισά που δεν κάνω όλα. Πάρε το εδώ, αλλά ενδεχομένως για κάποιον ο οποίος έχει πρόσβαση σε πυρηνικά όπλα ή τέτοια πράγματα, είναι πολύ πιο σημαντικό να είναι ασφαλής αυτή την πληροφορία. Οπότε έχει να κάνει και με το... Έχει να κάνει πόσο ηθικαλή είσαι, αλλά ο καθένας αδείς την ηθική του. Γιατί μετά μπλέκει σε άλλα πράγματα. Για κάποιον, για παράδειγμα, ονόματα δεν λέμε. Ένας πόλεμος, ας πούμε, στην Ευρώπη μπορεί να είναι αρκετά ηθικός προκειμένου να εξελίξει. Ναι, 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 ναι. Μετά αυτό όντως γίνεται προσωπικό, cultural, γίνεται αυτό. Σε πολλά επίπεδα όλο αυτό. Θέλω να ρωτήσω το εξής, μιας και το αναφέραμε. Λένε πολλοί ότι τώρα που θα έχουμε quantum computing, κβαντικούς υπολογιστές, πολλοί από την κρυπτογραφία που θα έχουμε θα είναι irrelevant. Παίζει αυτό, είναι υπερβολή, είναι κάτι το οποίο το ανοίγουμε σαν πιθανότητα. Είναι ξεκάθαρο ότι δηλαδή με το που έχουμε. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω πολλές λεπτομέρειες για το θέμα. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι επειδή θα είναι πιο γρήγορα τα πράγματα, ότι ναι, θα σπάνε πιο γρήγορα οι αλγόριθμοι. Γι' αυτό δεν θα μπορούμε να τους χρησιμοποιήσουμε. Mm-hmm. Ναι. Αλλά δεν ξέρω λεπτομέρειες για να πω μέσω φυσικής ή μέσω κάποιου άλλου τρόπου πώς μπορεί αυτή η αλγόριθμη να γίνει relevant. Μόνο έτσι το. Ναι. Ή μπορεί να χρειαστεί απλά να έχει καινούριου αλγόριθμου. Δηλαδή, κάποιο αλγόριθμο ο οποίο ήταν καλό για την εποχή πριν από 60 χρόνια, τώρα δεν είναι. Και αντίστοιχα σε 50 χρόνια δεν θα είναι αυτό που έχουμε τώρα. Αλλά μπορεί οι υπολογιστέ που έχει για να κάνουν την κρυπτογράφηση πάλι να είναι αρκετά δυνατοί ώστε να μπορεί να χρησιμοποιήσει αλγόριθμου που τώρα είναι μη συμφέροντε για να το κάνει. Αυτό που με προβλημάτισε εμένα ήταν το ότι εμεί, για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή αυτό πάνε ένα progression. Δηλαδή, ξέρουμε τώρα ότι το SA1 είναι irrelevant. Σιγά σιγά προχωράμε το SA2 να είναι relevant. Αυτό εγώ το κατάλαβα ότι θα έρθει επειδή θα τα σαρώσει όλα και αυτό ήταν που. Εκεί πάμε. Ναι. Και πάμε σε κάτι καινούργιο. Ιστορία. Από τότε που έγινε ο MD5 τέλος πάντων μέχρι τη στιγμή που έγινε deprecate, πέρασαν πάρα πολλά χρόνια. Γιατί deprecate εντάξει έχει γίνει τώρα, ναι. Αλλά ήταν πάρα πολλά χρόνια στην πληροφορία. Από την ώρα που έγινε ο SA1. Με πιο λίγα τα χρόνια. Παρόλο που ήταν πιο ισχυρό από όλου. Παρόλο που ήταν πιο ισχυρό. Δηλαδή, φανταστείτε πόσο το κέρδο που λέμε θα φτάσει που μπορεί να βγάζει εσύ ένα αλγόριθμο σήμερα και σε μια εβδομάδα γεια σα. Τελείωσε, έσπασε. Καληνύχτα. Wow.
Ωραία, κύριε Γεωργή, ακόμα. Αν είστε πολύ κρυπταναλυτές, λοιπόν, γιατί υπάρχει δουλειά. Αν κάποιος θέλει να γίνει κρυπταναλυτής, από να ξεκινήσει. Βασικές γνώσεις σας πάλι δεν θέλει. Πάλι ένα μεταπτυχιακό, ας πούμε, όπως έκανα και εγώ που μου έδωσε τις βάσεις. Μπορεί να κάνει κάποια μαθήματα παραπάνω, Coursera ή οποιοδήποτε άλλο online μάθημα βρει. Η κρυπτανάλυση είναι φοβερό, φοβερή επιστήμη. Απίθανη. Και αν είναι και λίγο παλαβός με τα μαθηματικά. Ναι. Γιατί δεν πάνε πακέτο αυτά. Πάνε πακέτο. Θα ήθελα να το ακολουθήσω, αλλά ήταν πολλά τα μαθηματικά μέσα στο κομμάτι και νομίζω ότι ήμουν πιο πολύ του hands-on παρά του θεωρητικού. Ναι, νομίζω ότι μετά από ένα σημείο είναι και λίγο. Λύνεις εξισώσεις, περίεργες και κάπως καταλήγεις σε πράγματα. Δηλαδή, νομίζω ότι ξεφεύγει από το. Εγώ πάντως, αν ξαναπάρω μάθημα στη σχολή, κρυπτογραφία θα είναι ένα από αυτά. Το έχω πει, αν γίνει. Γενικά, ωραία. Πόσο χρειάζεται να έχεις γνώσεις software engineering για να πας προς τα εκεί, ή θα μπορούσες και χωρίς για την ασφάλεια γενικότερα. Τώρα ανοίγεις πολύ μεγάλη κουβέντα. Η άποψή μου ποια είναι, ότι πλέον. Ναι, πολύ μικρή κουβέντα. Η άποψή μου είναι ότι πλέον πάμε σε codeless applications. Okay. Οπότε και μηδέν γνώσεις να έχεις επί του θέματος, θα υπάρχει κάποια ομάδα που θα έχει φτιάξει ένα application, θα δουλεύει με drag and drop και θα μπορέσει να δουλέψει και να φτιάξει ό,τι θέλεις. Mm-hmm. Νομίζω ότι εκεί πάμε. Όλα τα laptop από εδώ και πέρα δεν θα έχουν τίποτα πάνω, ούτε πρόγραμμα φερασμένο. Ένα browser. Οπότε θα συνδέσει κάπου, θα σου λέει φτιάξει ένα καινούργιο site, θα κάνει pull από εδώ, pull από εκεί, pull από πέρα, φόρτωσε 5 modules, βάλε και 5 administrators και πάρε το set. Εκεί νομίζω πάμε. Το έχω σκεφτεί εγώ πάντως, ναι, εγώ και εγώ το πιστεύω. Δεν ξέρω αν θα πάμε στο drag and drop για τα applications, αλλά γιατί είναι μερικά τα οποία έχουν κάποια workflows λίγο πιο περίεργα, αλλά σίγουρα θα μειώνεται και ο αριθμός των εφαρμογών που χρειάζεσαι στον υπολογιστή και βασικά ο αριθμός των. Δηλαδή, e-shop πλέον δεν έχει λόγο να γράψει λόγο. Δεν έχει λόγο να γράψει κώδικα για να φτιάξει. Εκτός δεν ξέρω αν. Υπάρχουν έτοιμα τεμπλέ. Θέλει να πουλήσει κάτι. Είναι. Υπάρχει Shopify. Έτοιμα. Το ίδιο και για blogs. Και αυτό θα επεκταθεί σιγά σιγά. Εντάξει, αλλά σκέφτομαι ότι κάποια στιγμή γράφαμε γλώσσα μηχανής. Ναι, αλλά σκέψτε τα ποσοστά. Τώρα, για να βρούμε δουλειά πάνω στο επάγγελμα, πρέπει όλοι να ξέρουμε κώδικα. Mm-hmm. Νομίζω ότι είναι απαιτούμενο για οποιοδήποτε θέλει να ακολουθήσει IT καριέρα. Άμα θες και συγκεκριμένα security, να έχεις και 5 γνώσεις security, για να μπορέσεις να προτείνεις, ας πούμε, στον πελάτη σου την κατάλληλη λύση. Νομίζω ότι μετά οι 5 από εμάς θα συνεχίζουν να γράφουν κώδικα και οι 95 θα είναι οι άλλοι που θα πουλάνε τις λύσεις ασφάλειας με αυτόν τον τρόπο. Οκ. Απλά εγώ το σκέφτομαι ότι. Και μια γλώσσα τι είναι, ένα σύνολο εντολών είναι. Ναι. Άμα αυτές τις εντολές γίνονται περισσότερες που κάνουν συνθετότερα πράγματα, καταλήγεις σε ένα drag and drop. Δηλαδή, σκέψου το σαν μια μετεξέλιξη, ότι είχες 80 εντολές που ήταν 20 μηχανής, μετά πήγες σε 500 εντολές που ήταν 20 μηχανής. Απλά δεν έχεις πλέον την ανάγκη κάποιος να ξέρει την γλώσσα. Ακριβώς. Ναι, αλλά και το drag and drop μια γλώσσα θα μου σκεφτεί. Δηλαδή θα κάνεις κάποια δικασία. Αλλά θα είναι οπτικό. Ναι. Αλλά έχουμε φάει τα νιάτα μας πάντα σε κώδικα και κώδικα. Δεν πειράζει μόνο, εντάξει. Είναι τέλεια, δεν ξέρω. Ναι, πάντως μας φέρνουν καλά. Σε ένα βαθμό συμβαίνει αυτό, για παράδειγμα στο Xcode, που είναι το εργαλείο που έχει Apple για να φτιάξει iOS και Mac εφαρμογές. Το πώς φτιάξεις κάποια settings, δεν θυμάμαι γιατί δεν έχω πολύ επαφή με αυτό, απλά το έχω δει. Του στυλ, κάνεις drag and drop την εικόνα και αυτό παίρνει, τη βάζεις στο file system εκεί που πρέπει, το γράφεις σε ένα XML αρχείο, δηλαδή ήδη αυτό που θα γίνει βήμα-βήμα, δεν θα πάρεις. Το πιο γνωστό codeless application, το πιο γνωστό ας πούμε τώρα, νομίζω ότι είναι το MailChimp, το οποίο υπάρχει και χρόνια, ναι. Το οποίο είναι απλά ένα GUI, τίποτα άλλο, και φτιάχνεις digital campaign μπορείς να κάνεις, παιδιά. Πολύ εύκολα, με μηδέν. Το οποίο algorithm είναι στην ουσία, λέξω, όταν γίνει αυτό, κάμερα, ναι, ισχύει. Απλώς είναι πάνω σε ένα συγκεκριμένο domain, οπότε ναι, όχι, το ακούω αυτό. Ένα Bumble, ας πούμε, το οποίο φτιάχνει applications webικά, ναι, υπάρχουν πολλά ήδη. Δεν πειράζει, δεν είναι κακό αυτό. Χρειάζεται παραπάνω. Δηλαδή, γινόμαστε όλο και πιο digital, οπότε είναι αναγκαστικό ότι θα πρέπει περισσότερο κόσμο να μπορεί να μπει σε αυτό το κομμάτι και με διαφορετικού τρόπου. Δεν είναι αυτό το ότι τι είμαστε, συνδικάτο, πέρα θα κάνουμε μεταξύ μα. Να κλείσουμε τον κώδικα, να τον γράφουν μόνο οι καλλιτέχνε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πρέπει να είναι κάτι το οποίο είναι ανοιχτό. Και αν όντω πάρει υπηρεσίε, πρέπει να είναι υπηρεσίε υψηλού επίπεδου, οι οποίε να έχουν νόημα να τι πάρει κάποιο από σένα και όχι.
από μια άλλη πλατφόρμα, δηλαδή το υπάρχει το Disney Tab, δηλαδή ολόκληρα pipeline σε εταιρείες που κάνουν αποπολίσεις, από τέτοια πράγματα και στείνονται όλα πάνω σε πλατφόρμες οι οποίες έχουν automation τέτοιο. Δεν χρειάζεται να το γράψει από την αρχή. Όπως και το e-shop κάποτε θα το γράφεις εσύ γιατί δεν υπήρχαν έτοιμα. Τώρα έχει γίνει πιο στανταράκι αυτό, το βρεις έτοιμο. Ναι, νομίζω ότι έχει τέτοια σημασία. Εγώ έχω μια άλλη ερώτηση, η οποία θα προσπαθήσω να την κρατήσω σε μικρή συζήτηση, αλλά θέλω πολύ να τη συζητήσω. Ποια είναι όμως σε σχέση με τη χρήση του VPN, σε σχέση με ένα Beyond Corp δίκτυο, όπου τα πάντα είναι ανοιχτά, αλλά πάντα υπάρχει authentication και secure connection σε όλα τα κομμάτια. Εντάξει, μερικές φορές νομίζω ότι θέλεις να πούμε για το security by obscurity. Mm-hmm. Όσο λιγότερα πράγματα ξέρεις για το actual δίκτυο, τόσο λιγότερα εργαλεία έχεις για να του επιτεθείς. Mm-hmm. Ναι, σωστό. Οπότε φαντάζομαι εκεί βασίζεται το περισσότερο κομμάτι. Γι' αυτό φτιάχνω ένα VPN, γιατί δεν θέλω να ξέρεις τι resources έχω. Παρότι δεν θα έχεις ποτέ access σε αυτά. Okay. Δεν θέλω καν να μου στείλεις ping και να δεις τι interfaces έχω, τι servers έχω, τέτοια πράγματα. Άρα δηλαδή βάζω ένα παραπάνω το layer ασφαλείας πάνω στο δίκτυο. Προφανώς και είναι και resource το οποίο μου ανήκει. Mm-hmm. Εγώ δηλώνω ποιος θέλω να βλέπει, να έχει access και σε τι level θα έχει access. Mm-hmm. Άρα μήπως πρέπει να φτιάξουμε VPN στα οποία δεν συχαίνεσαι να χρησιμοποιήσεις σε αυτήν την ιδέα. Δεν συχαίνεσαι. Γενικά δεν έχει τύχει ποτέ να βάλω VPN και να μην υποφέρω. Δηλαδή ή θα έχουν χαλασμένους DNS servers ή θα έχουν, ξέρω εγώ, θα πρέπει να περάσει η κίνησή μου από 18 χώρες για να φτάσει, ας πούμε, πίσω στην Ελλάδα. Ναι, είστε δικός. Αυτό λέω, ότι δεν ξετάρει ο κόσμος τα VPNs του, δεν βρίζομαι. Εγώ θέλω να ρωτήσω πάνω σε αυτό όμως, έστω ότι εμείς είμαστε μια εταιρεία η οποία στους υπάλληλους μας, δίνουμε access μόνο στην ουσία σε HTTP service. Και όταν HTTP εννοώ HTTPS, και όλα πάνω από authentication. Και έστω και αυτό το authentication είναι κεντρικό, είτε είναι Google, είτε είναι LDAP, είτε είναι κάτι άλλο. Έχω χρόνο, έχω λόγο, αν το μόνο πρωτόκολλο που υποστηρίζουν είναι authenticated HTTPS, να έχω VPN. Κατά τη γνώμη μου, όχι. Εσύ τι λες. Σου λέει ότι να ξέρει την τοπολογία μα αυτή. Ποια τοπολογία, δεν υπάρχει τοπολογία. Γι' αυτό λέω HTTPS. Κοίταξε να δει. Αν είναι όλοι οι servers σου στην DMZ, όλοι όμως, και δεν υπάρχει κανένα internal application το οποίο πρέπει να φτάσει κάποιος, να έχεις και ένα application που πάλι να έχει HTTPS, να είναι μέσα στο backbone σου, ας πούμε. Ναι, κάνω έτσι. DMZ είναι. Γιατί να είναι κάτι στο backbone και όχι στο DMZ. Στο DMZ θέλεις να έχει access έξω. Τι είναι το DMZ, για να το πούμε. Delimited zone. Έχει να κάνει με τα applications που θέλεις να βλέπει ο έξω κόσμος, είναι δικά σου applications που ανήκουν στο δίκτυό σου, αλλά έχουν interfaces και πάντα στον έξω κόσμο για να μπορεί, χωρίς firewall ή με firewall, αλλά συγκεκριμένα τέλος πάντων σπερισμένα, για να μπορέσουν να το πιγκάρουν, να του σερβίρει traffic τους απ' έξω. Συνήθως το δίκτυο σου είναι στο σερβίρις παραπάνω από μάτια. Γιατί ναι, το δίκτυο σου συνήθως είναι το private, ναι. DMZ και έχεις αυτό το layering. Όποιος θέλει να έρθει να χτυπήσει τους σερβέρ σου, οι οποίοι είναι HTTP web servers, χτυπάνε στην DMZ. Κανένας, μα κανένας δεν μπαίνει στο private. Ωραία. Η βάση πράγματα στο private. Οπότε αν η βάση σου είναι στο private και εσύ θέλεις να φτάσεις κατευθείαν στη βάση και όχι μέσω του web server, τότε θα έχεις. Δεν το συζητάμε, αλλά λέω ότι έστω ότι δεν υπάρχει αυτό. Δηλαδή, υπάρχει λόγος, έστω ότι εγώ έχω μια εταιρεία που κάνει data science. Okay. Θα σου πω. Να. Και τρέχω στη suite data science επάνω στην Amazon. Το Airflow ή δεν ξέρω εγώ τι. Και αυτό το έχω κάνει με ένα load balancer έξω, με ένα Google Authentication της εταιρείας έξω, HTTPS, όλα στην BEN. Οπότε εγώ για να μπω. Χίο παράδειγμα. Ναι, στο Airflow. Εντάξει, είναι πολλά, δεν είναι ένα. Οπότε εγώ για να μπω στο Airflow της εταιρείας και να γράψω, το Airflow είναι μια πλατφόρμα για data science που είναι HTTP, για να γράψω την Python μου να τρέξει το pipeline πρέπει απλά να ανοίξω τον browser, να κάνω σαν ανοίγω Google και τέρμα. Έχει νόημα αυτό να το περάσουμε από το VPN? Άμα είναι ήδη στο cloud, όχι, δεν ξέρω.
Δεν το ξέρω καθόλου τι άλλο use case. Okay. Άμα είναι ήδη στο cloud, όμως γιατί. Είναι ήδη έξω. Γιατί κάποιοι που σου λένε ότι προτιμώ να πάω στο load balancer να το κάνω configure να ακούει μόνο συγκεκριμένα IPs, οι οποίες είναι μέσα στο VPN μου, άρα πρακτικά ο load balancer δεν είναι public, είναι internal. Κατά κάποιο τρόπο. Δεν θες να έχεις access, να έχουν όλοι access. Θέλεις, αλλά όλοι πρέπει να βάλουν VPN. Θες να έχει μόνο το προσωπικό access. Α, γι' αυτό το βάζεις στο VPN. Και δεν φτάνει το authentication να πεις ότι είναι... Γι' αυτό το βάζεις στο VPN, για να μην έχουν όλοι άλλοι. Ναι, εγώ έλεγα μήπως περιόρισες τους άλλους με Google authentication της εταιρείας, ας πούμε. Αυτό. Και αν γίνει breach ένα τέτοιο, τελείωσες, τερμάτισες. Αν γίνει breach. Ένα από τα authentications. Α, όχι. Γιατί στο VPN φαντάζομαι θα βάλεις και ένα second layer of authentication. Θα είναι και το VPN authenticated. Καλά, ναι, δεν το συζητάμε. Ναι, οκ. Okay. Οπότε βάζεις, ναι, οπότε βάζεις ένα... Right! Ναι. νομίζω είναι αυτό που, για να πάμε και στην αρχή λίγο της κουβέντας, το risk management πάλι. Δηλαδή το πόσο ρίσκο είσαι διδεθμένος να πάρεις και πού θα πας στο λευγέ της ευκολίας σε σχέση με την ασφάλεια. Okay. Εγώ τίνω να μην χρησιμοποιώ VPN όσο μπορώ, αλλά καταλαβαίνω ότι ενδεχομένως κάποιες φορές θέλεις να έχεις και ένα δεύτερο πίστευτο ασφαλείας που λέει ότι κάποιος να πάρει και πώς έχεις το 2FA, θες να έχεις και VPN, εντάξει και VPN. Το κακό εκεί είναι ότι πολλοί βάζουν VPN και δεν τα συντηρούν και ξέρω ότι έχουν expired certificates και σου λένε να μωρέ κάνω trust τώρα και οτιδήποτε και μετά εσύ βασίζεις ότι αυτό είναι VPN και μέσα από εκεί μπορεί να κάνεις expose πληροφορία η οποία σε κάποιον ο οποίος το έφαγε. Ναι, άμα έχεις κακό configuration, ναι, τότε τι θα τάξεις. Να συμφωνήσουμε ότι... Και στους shares γίνεται αυτό που έχουν όλοι λεγμένα σε ρεπτήχη εκεί της πάνω και συμφωνήσουμε. Δεν συζητάμε, είναι ξεφτύλι αυτό. Να συμφωνήσουμε ότι οποιοςδήποτε έχει VPN με self-sign certificate και σου λέει κάθε φορά πάτα accept το που συνδέεσαι. Ναι. Δεν είναι σωστό αυτό. Ναι. Self-sign certificate. Είπες τώρα τη λέξη δηλαδή... μόνος. Self-sign certificate. Γιατί. Τι πόσο κι εγώ μερικά. Να έχουμε. Ναι, ακριβώς αυτό. Ναι. Δηλαδή υπάρχουν. Σε τα άπλα VPN, θα βάλουμε self-sign certificate πάνω. Παντάζει κάθε φορά accept. Οπότε ακόμα και αν δεν δίνει να κάνει, κάποιο θα πάρει το VPN σε ολόκληρο που δεν το ξέρει. Γιατί τσιγκουνεύτηκε στα 100 ευρώ για να πάρει yeah. ένα master να το certificate για να βάλει το. Ποια Let's encrypt. Είναι δωρεάν. Δεν υπάρχει τελευταία βλέπω καμία. Το Let's Encrypt κάνει και για VPNs. Το VPN είναι σε self-certificate, δεν έχει κάποιο διαφορετικό. Ναι, ναι, θα πεις αυτό, δεν έτσι τι πήρε. Δεν μένω, πάνω στο domain, έχεις το vpn.withlogic.com και παίζεις. Πάνω σε αυτό ήθελα να ρωτήσω το εξής. Έστω ότι έχεις ένα εσωτερικό δίκτυο, εσωτερικό εσωτερικό, είμαστε ένα γραφείο αυτή τη στιγμή και έχουμε κάποια εσωτερικά services τα οποία legit τρέχουν και θέλουμε να τρέχουν εδώ και να είναι διαθέσιμο μόνο το γραφείο. Ποιο είναι ο πιο εύκολο τρόπο να έχω HTTPS σε εσωτερικό δίκτυο? Πρέπει να μπορώ να αγοράσω κάποιο certificate γι' αυτό. Δεν το έχω κάνει ποτέ γι' αυτό, ρωτάω. Είναι... Το Let's Encrypt δεν θα δουλέψει γιατί το web service σου δεν βγαίνει έξω. Είναι μόνο local. Για validation θα δουλέψει. Θα δουλέψει. Γιατί μπορεί να κάνει DNS validation και να έχει εσωτερικά domain δικά σου. Ναι. Δεν μπορεί να έχει ένα internal.logic.co και κάτω από εκεί να κρεμάσει όλα τα άλλα. Και αυτό να το κάνεις με DNS validation στο Let's Encrypt και να πάρεις certificate να είναι wildcard για το... Α, οκ. Λογικό. Α, ναι, όντως. Υπάρχουν λύσεις. Άρα μπορείς να κάνεις validate κάτι και μετά θα μου πεις το χρησιμοποιήσεις εσωτερικά. Βγάζεις ένα, οκ. Μου λύθηκε για αυτή η απορία. Τέλεια. Θα πληρώσουν να δώσω. Θα πληρώσουν, θα πληρώσουν. Μετά θα βγει το τιμολόγιο, θα ανοίγει το μπλοκάκι και τα κοιτάξει. Τέλεια. Ωραία. Προσπαθώ να από αυτές τις ερωτήσεις που έχω και οι οποίες δεν θέλουν κανένα δύο να συζητηθούν, να δω ποιες άλλες έχουν επίσης σχετικά σύντομες για να φτάσουμε και σε ένα conclusion. Μια ολοκλήρωση της σημερινής μικρής κουβέντας. Δεν θέλετε να κάνετε series μικρή κουβέντα, μικρές αγγελίες, μικρή αγγελία. Ναι, το έχουμε κάνει. Έχουμε την μικρή κουβέντα, έχουμε μικρή αγγελία, έχουμε το small talk, κάνουμε κάποια επεισόδια στα αγγλικά, οπότε βρίσκουμε κάποιον ο οποίος δεν είναι Έλληνας ή τέλος πάντων βγάζει νόημα να γίνει στα αγγλικά. Και θα κάνουμε και άλλη μία, την οποία δεν έχουμε πει ακόμα. Ναι, καλοκαίρι. Μάλλον το καλοκαίρι θα γυρίσουμε. Ναι, να δούμε. Τη σειρά. Το small talk το έχω δει, τη μικρή αγγελία δεν έχουμε. Ναι. Είναι λίγες, ναι. Δύο δικές μας αγγελίες που θέλαμε να προσλάβουμε ένα άτομο, είναι από μια φιλική εταιρεία και μπορεί να κάνουμε και κάμια ακόμα. Δεν το έχουμε τρέξει πολύ ενεργά όλο αυτό γιατί είναι εντελώς ad hoc. Δηλαδή, ξέρεις, μιλάμε με άτομα και λένε αν θέλουμε να προσλάβουμε, ωραία, έλα κάνω. Ξέρω εγώ να δείτε αυτό. Εμείς είχαμε τα δικά μας εγγραφή. Ωραία, ναι, 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 ναι,
Καβαλέ έχει, ναι, καβαλέ είναι και σέβη. Στο στούντιο αυτό δεν γυρνάμε μόνο μικρές κουβέντες, έτσι με τη Ματίνα έχουμε γυρίσει και τα... Ναι, 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 σωστά. Ναι. Πάλι στο ίδιο μοτίβο, δηλαδή ναι. Είτε ο άνθρωπος θέλει να βρει δουλειά θα δει τη μικρή Αγγλία. Ναι, ναι, ναι. Είτε αν θέλει να κάνει brain-drain θα δει το OpenCroft. Ναι, 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 ναι. Εδώ βοηθάει, είναι στούντιο. Και αν με κοντρίβει στο community. Αν βάλουμε και λίγο σωστότερο ήχο και ηχομόνο, νομίζω θα είμαστε. Θα το φτιάξουμε στο επόμενο. Εγώ θέλω αυτό εδώ να γίνει πίνακα, να μπορούμε να ζωγραφίζουμε. Δεν θυμάμαι γιατί δεν το είχαμε βάλει. Θα σου πω, σίγουρα το είχαμε σκεφτεί. Δεν θυμάμαι γιατί δεν το έχουμε κάνει. Πες να ήταν για την κοιμωλία, πεθάνουμε από τη σκόνη. Εσύ είχες την κοιμωλία. Έλα, μπορεί να δεν ξέρω, μπορεί να το έχω πει εγώ. Δεν έχω. Άμα ήταν ρε παιδί μου, γράφαμε και χαμούσαμε 15 κοιμωλίες τη μέρα, να το σκεφτώ. Αλλά τώρα το να γράψουμε 5 φορές μια εβδομάδα, δεν ξέρω. Θα κόμουν εγώ, α πούμε, θα γράφουμε τώρα αυτά που είναι το σεκίδι και θα μένει και εδώ γεμάτα. Α, εσύ δεν κάνουμε επεισόδιο και γράφουμε εδώ τη στιγμή που μιλάμε, σώπα, ρε. Για να το μπορούσα έτσι. Και άμα θέλει, κρατά και κάποια από κάθε επεισόδιο. Και στο τέλο γεμίζει ο τείχο και έχει. Σάπα, ρε, οκ. Για όλη το ακούω αυτό τώρα. Αυτό δεν το είχα σκεφτεί. Ναι, και βάζουμε καθένα να γράφει. Κοίτα, μπορώ να το περάσω μια εκμολύνη μου για ναι, ναι, ναι. Θα πούμε μετά να δούμε. Μάλιστα. Ωραία. Οπότε φτάνουμε λοιπόν προ το τέλο. Θέλει να μα πει που σε βρίσκουν, Ματίνα. Twitter, LinkedIn, Καβαλού, τι προετοιμάσει. Ναι, στο LinkedIn περισσότερο, στο Ματίνα Τσαβλή. Ναι. Τέλεια. Οπότε... Εκεί θα σε... Εκεί θα το χρησιμοποιώ το LinkedIn, αλήθεια είναι, και το κάνω και update κάθε φορά. Σε αντίθεση με μέρα. Όχι, το έκανες update, νομίζω. Το έκανα, το έκανα, το έκανα. Κοίταξε να δεις, έχει πλάκα, γιατί βρίσκεις παλιούς συναδέλφους, ας πούμε. Εντάξει, έχει πλάκα, όσο και το Facebook είχε πλάκα την επόμενη χρόνια, τόσο έχει πλάκα τώρα το LinkedIn, επειδή οι περισσότερες επαφές μας πλέον είναι από τον επαγγελματικό χώρο. Και λες μια κουβέντα, σου λέει ο άλλος που πήγε, πώς πέρασε, τι έγινε. Τσοπολιό. Τσοπολιό, αυτό. Όπως να είναι λίγο πιο χέρι, παιδί. Παίρνεις ένα σερτίφικετ, ας πούμε, το ανεβάζεις πάνω από κάτω. Μπράβο, μπράβο, ναι. Τι έκανες, πώς ήταν, το προτείνεις. Οκ. Ωραία, μπράβο. Nice, ωραία. Λοιπόν, στο κλείσιμο της μικρής κουβέντας, ο καθένας μας μπορεί να προτείνει κάτι αν θέλει ή αν έχει κάτι στο μυαλό. Εσύ, επειδή είσαι καλεσμένη, μπορεί να προτείνεις και παραπάνω από ένα πράγμα. Ναι. Οπότε θα ήθελες να προτείνεις πρώτη ή τελευταία. Τελευταία, για να καταλάβω το concept. Ωραία, ωραία. Ξεκινάω εγώ λοιπόν. Επειδή μιλούσαμε και για fitness πριν, θα πω ότι παρακολουθώ ένα blog, λέγεται Physiconomics με Q. Θα το έχουμε και στα links, το οποίο είναι ένας τύπος που είναι. Γυμναστής, δεν έχω καταλάβει και πολύ τι είναι, ούτε τα παίρνει μέσα τα Ευαγγέλια αυτά, αλλά γράφει πάρα πολύ ωραία. Έχει πολλά ενδιαφέροντα θέματα, όπως για παράδειγμα, γιατί σταματά να δυνατήσει κάποια στιγμή που το έλεγα, από τη συνεργή, τα πρώτα κιλά τα κάνει πιο εύκολα, μετά πιο δύσκολα. Και μου αρέσει πάρα πολύ, γράφει πάρα πολύ καλά. Είναι ντόμπρο, ξεκάθαρο και το βρίσκω entertaining. Εγώ προσωπικά πολύ αυτό το website. Οπότε μπαίνει από κάτω. Εγώ, δεν ξέρω τι έχω να προτείνω. Σήμερα. Είμαι λίγο. Δεν έχω κάτι φοβερό. Διαβάζει κανένα βιβλίο. Όχι. Βλέπει κανένα σειρά. Ναι, αλλά βλακίε. Κάτι το οποίο απλά από το λίγο το κεφάλι μου θα κινηθώ στα επόμενα δέκα λεπτά στον τεραπέ. Δηλαδή είναι λίγο. Δεν ξέρω, Ματέρα, θα πα ή τι μπορεί να μου έρθει με κάτι στην πορεία. Τι να προτείνω για του λίγο νερντουλέ τη υπόθεση που θέλουν να ασχοληθούν λίγο με ασφάλεια, ίσω να προτείνω το Πόδι και στη Μυστικά, που είναι ένα από τα πολύ ωραία βιβλία που έχω διαβάσει και ανεβαίνει πάρα πολύ. Εφεκτό, δεν είναι δηλαδή τεχνικό. Είναι ελληνικό ή αυτό είναι ελληνικό. Βγαίνει και στα ελληνικά, αυτό είναι ελληνικό τίτλο. Α, είναι. Να μπορεί να το βρει στα ελληνικά. Ναι, ναι. Okay. Πάρα πολύ καλό. Και στα κομμάτια του fitness, εγώ να προτείνω ένα SAP. Πλέον έχω γίνει SAP Maniac. Και τρέχω κάθε Σαββατοκύριακο στις παραλίες με το πανέμορφο φούξια SAP μου. Το φουσκώνω και όλα. Κανονικά πάω πιτά, πιο κάτω πάω πιτά. Οκ, οκ. Είναι λίγο ταλαιπώρια με το SAP, δεν ξέρω. Μέσα σε τρία λεπτά φούσκωσε, αφού έχουμε και την ηλεκτρική με το αυτοκίνητο. Εντάξει, δεν ξέρω. Σκόρουμε, καταλαβαίνουμε στην παραλία, λιώνουμε. Έλα, όχι, αφού έχει παραλία, εγώ εγκρίνω. Ναι, καταπληκτικό. Τι να προτείνω, λέγα μου, δεν μου έρχεται κάτι καλό. Θα το αφήσω έτσι. Εντάξει. Γενικά, μπανάκι όμως προτείνω φουλ. Δηλαδή, αυτό τώρα που έχει γίνει. Πηγαίνει για μπάνι, ναι, τώρα είναι. Περιμένω και εγώ τώρα που θα αλλάξω μήνα στην επόμενη Τετάρτη και ξεκινάω το σορτούφεκο πάνω. Γιατί. Δεν προβλέπει το Μάιο, ωραία. Α, είναι σωστά. Ναι, ναι, ναι.
Κανένα χταποδάκι άμα βρεθεί, να ξέρει. Λοιπόν, θα πω αυτή την ιστορία πριν κλείσουμε. Έχω πάει για το τελευταίο ψαροντούφεκο τέλη Απριλίου, το Πάσχα. Ανήμερα του Πάσχα, δεν τρώω το μεσημέρι, του αφήνω σύσυλου, ντύνομαι, μπαίνω θάλασσα. Κάτι λάθος έκανε. Είχα πάει στο Λίβοκο από την Παρασκευή, Σάββατο, δεν θυμάμαι, και δεν μου έκανε χάλια καιρό εκτός από την ημέρα του Πάσχα. Και λέω, επειδή μετά ένα μήνα δεν μπορώ να ξαναμπω, δίνομαι και μπαίνω. Μπαίνω και τέλος πάντων στα πρώτα 5 λεπτά βρίσκω ένα χταπόδι, ήταν καλό. Ήταν 1,5 κιλό, κάπου εκεί. Ήταν όμως κάτω από μια πέτρα. Του ρίχνω μία, του ρίχνω δύο, δεν έβγαινε αυτό με τίποτα έξω. Ρε και με πιάνει τα καρδιά μου και λέω, πω γαμώ, του λέω αυτό το χταπόδι, θέλει πραγματικά να ζήσει, λέω. Και έφυγα. Και λέω, μετά λέω, δεν ξέρω καν να ξαναχτυπήσω τα πόδια στη ζωή μου, με έπιασε ένα εκείνη τη στιγμή, γιατί το έβλεπα που... Λέω, οκ. Άσε. Είναι τα πιο έξυπνα πλάγματα στη... Και είναι και τα πιο έξυπνα. Το μόνος λόγος που δεν μας έχουν περάσει νομοσύνη είναι επειδή δεν μπορούν να μεταφέρουν πληροφορία από τη μία γενιά στην άλλη. Έχουν 9 εγκεφάλους. Ένα εγκάφαλο κάμπι και ένα κεντρικό. Είναι πανέξυπνα. Ονειρεύονται και όταν ονειρεύονται αλλάζουν χρώματα το βράδυ και τέτοια πράγματα. Είναι τρομερό. Οπότε. Ναι, δεν ξέρω να ξαναβγάλω, μου τα άσκασε λίγο εκείνη τη στιγμή. Ναι. Δεν πειράζει, θέλει ψαράκι εδώ. Ναι, ψάρι, ναι. Θα αλλάξουμε το μπάρμπι και. Σε βόσκομαι, ναι. Έγινε. Σούπερ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πολύ ωραίο που σε είδαμε και σε διαφορετικό setup στο στην ίδια ημέρα να τα λέμε. Ισχύει. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Για τις υπόλοιπες θα μας βρίσκουμε στην μικρή κουβέντα.fm στο site μας και μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Τα λέμε.